Της κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις τέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμου των Ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στο Production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Αν τηλεφωνείτε στο 18133 και δεν μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την καλύτερη λύση, φυσικά την καλύτερη τιμή της αγοράς και η οριστική διαγραφή θα γίνει σε ένα μόλις λεπτό. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι στο www.listoparto.gr έχουν μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό της δικής σας αρεσκίας, να σας το δώσουν ή να το λύσετε και να το πάρετε μόνοι σας, αρκεί να μπείτε, επαναλαμβάνω και πάλι, στο www.listoparto.gr για να βρείτε το δικό σας ανταλλακτικό. Το goldmall.gr του ομίλου Μετρομίντια σας προσφέρει σήμερα γεύμα ή δείπνο δύο ατόμων μόλις με 15 ευρώ με θέα τη θάλασσα και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πολυτελές και εξαιρετικής αισθητικής εστιατόριο Ιωνός στον πολυχώρο γαστρονομίας στην GR Eatings στο Αδραγούμι στο κέντρο της πόλης. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldmall.gr για να κερδίζετε ευρώ καθημερινά με ένα απλό κλικ με εκατοντάδες προσφορές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Με χορηγό μας τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, τη Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος.
Βρίσκεται στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Υπάρχει μια τεράστια γκάμα από ετοιμοβαράδοτα αυτοκίνητα τα οποία μπορείτε να κάνετε δικά σας. Και το κυριότερο, υπάρχουν τρομερές προσφορές οι οποίες γίνονται κάθε εβδομάδα για όλα τα βαλάντια. Για αυτούς οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν το Hyundai i20, μπορείτε να το κάνετε τώρα τηλεφωνώντας το 2310-596-596, να το αποκτήσετε με 11.090 ευρώ και να έχετε 3 χρόνια σέρβις εντελώς μα εντελώς δωρεάν. Και όταν λέμε δωρεάν, μιλάμε και για την εργασία και για τα ανταλλακτικά. Μιας και μιλάμε για αυτοκίνητα, τι καλύτερο από τα λιπαντικά τα οποία πρέπει να χρησιμοποιείτε, και από τα κορυφαία τα οποία έχουν κυκλοφορήσει είναι τα λιπαντικά VEG, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μια ασύγκριτη ποιότητα. Γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα λιπαντικά. Ζητήστε λοιπόν λιπαντικά VEG. Έχουν όλες τις προδιαγραφές όλων των οχημάτων, από Y-H, φορτηγά, μηχανήματα, ακόμη και μηχανήματα ναυτιλίας και βιομηχανίας. Είναι βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με διεθνή νομοθεσία παρέχουν ασφάλεια και σωστή λίπανση στο δικό σας κινητήρα. Νιώστε τη δύναμη του κινητήρα σας με λιπαντικά VEG, όπως ακούσατε. Λοιπόν, Champions League σήμερα το βράδυ, Κωστή, με την ομάδα της Liverpool να υποδέχεται τη Ρώμα. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε με αυτό, να κάνεις κάποιο σχόλιο. Θα το δεις? Ναι, θα το δω. Θα το δεις. Το θεωρείς εύκολο, δύσκολο παιχνίδι? Περιμένεις κάποιο αποτέλεσμα? Ναι, περιμένω. Όπως? 2-0 τη Liverpool. Μ' αρέσεις. Σ' αρέσω, ναι. Λες και είσαι στο μυαλό μου. Μπράβο, Γρηγόρη. Λες και είσαι στο μυαλό μου. Δηλαδή, το προγνωστικό μου είναι ότι θα κερδίσει με πάνω από ένα γκολ. Ναι. Δηλαδή, με πάνω από ένα γκολ διαφορά στο ασιατικό που λέμε. Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν δεν το κάνει, ναι, δεν είναι η ομάδα η οποία έχει τον πρώτο λόγο για να περάσει στον επόμενο γύρο. Ναι. Εντάξει, εκτίμηση είναι αυτή, βέβαια. Ναι. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Είδαμε τον προηγούμενο. Μια ομάδα που βγάζει έξω την Μπαρτσελόνα. Γιατί να μην βγάλει και τη Λίβερπουλ από την άλλη μεριά, θα σου πει ο άλλος. Σωστά μιλάς. Και ένα μάτς το οποίο το πρώτο στην Μπαρτσελόνα το 4-1, ότι είναι πλασματικό το σκόρ, να πούμε κατά κάποιο τρόπο. Σωστά. Είναι μεγάλο. Εγώ πλασματικό. Λέω ότι είναι υπέρβαση για την ομάδα της Ρώμα. Και μην είσαι τρελαίνει το 5-0 στο τελικό, γιατί ένας ανόητος προπονητής πήγε και έπαιξε ζώνη στο κέντρο του γηπέδου και έφαγε 5-0, να πούμε. Είναι ανόητη προσέγγιση. Ποιον προπονητή ότι... έχει, Σεβίλη? Ορίστε. Ποιον προπονητή? Ένα νεαρό εκεί, ένα φτιάκα με βαμμένα μαλλιά, να πούμε. Τι προπονητή να έχει? Δύο στόπερ στο κέντρο του γηπέδου στα 6 μέτρα, 7 ένας με τον άλλον. Ο δεξής back extreme, ο αριστερός back extreme. Με μεγάλες μπαλιές η Μπαρτσελόνα μέσα στα δίχτυα. Η γιορτή του Ινιέστα ήταν. Τώρα που θα φύγει, δεν το κατάλαβα. Ποια γιορτή του Ινιέστα? Αντιμετωπίζετε, ρε, είσαι τρελός, ρε. Είναι δυνατό να παίζω εγώ με την Μπαρτσελόνα? Να παίζω ξύλο με ένα πυγμάχο και απάντω πα σε δύρο, ρε. Βρε μαζί σου 100% λίγα λες. Είναι δυνατόν. Λίγαλες. Ό,τι και να πεις. Μη σε τρελαίνει λοιπόν το 5-0 που στην Μπαρτσελόνα. Είναι η προσέγγιση του αντιπάλου. Δεν παίζει η Μπαρτσελόνα όμως. Πώς? Μιλάμε για Λίβερπουλ. Μην σε τρελαίνει το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα έβαλε 5-0 που έχασε 4-1 εκεί πέρα. Το 4-1 της Μπαρτσελόνα με τη Ρώμα είναι πλασματικό. Πιο πολύ με τρέλανε το 4-1 της Σάλτσμπουργκ με τη Λάτσιο. Ναι. Που δεν το είδες. Δεν βλέπω ο Europa League. Παρά αυτό. Δεν γουστάρω ο Europa League. Δεν μ' αρέσει. Ναι. Δικαίωμά σου. Μπράβο. Πιο πολύ με τρένα, λέω, ρε φίλε, πώς το κάνανε αυτό. Ωραία, πάμε παρακάτω. Τι θα το παίξει αυτό, 2-0 σκόρ? Θα το βάλω, θα κερδίσει με πάνω από. Πόσο δίνει ο άσος, ρε κόκκινε? 1,65. Καλός είναι ο άσος, 1,65. Βάζεις 1000 ευρώ, πάρεις 650. Όχι. Όχι. Κάρτα δεν έχεις να βάλεις μέσα, να πετάξεις μέσα στο προπό? Δεν έχεις. Γιατί πρέπει να το κάνω? Δεν έχω κάρτες. Πέτα ένα χιλιάρικο. Γιατί να βάλω ένα χιλιάρικο? Βάλω 800 ευρώ, πού να σου πω. Βάλε 100. Προτιμώ να βάλω ένα χιλιάρικο αύριο στο διπλό Ρεάλ. Πού παίζει Ρεάλ αύριο? Μες στο Μόναχο. Χιλιάρικο θα βάλεις? Ναι. Προτιμώ, λέω. Ναι. Δεν είπα θα βάλω. Δεν πάμε να φάμε σουτζουκάκια σμυρνέικα και. Γιατί δεν τα λυπάσεις το 1,65 και τα λυπάσεις το 3,60? Πιο πιθανό είναι να φάω. Ποιος το είπε? Δηλαδή, συγγνώμη. Ναι. Η λογική σου λέει ότι το ποσοστό, η απόδοση ενός σημείου, ναι, είναι και οι πιθανότητες. Ρε κόκκινε, επειδή μιλάς για κουμάρι. Ναι. Πιο λογικό είναι να βάλω 1000 ευρώ και να πάρω 650, όχι, παρά, ναι, να βάλω διπλό. Λάθος. Λάθος, Λάθος. Όποιος παίζει έτσι κάνει. Μα εσύ κερδίζεις. Είπα. Γιατί φοράς τέτοια παπούτσια 8 χρόνια τώρα?
22 χρόνια. Έχουν τρυπήσει από κάτω τι όλε. 22. Ρωμάνι φτέρνε να πούμε. Φίλε, άλλαξε το ποίημα. Τι ποίημα να πούμε. Άλλαξε το ποίημα. Εσύ χάνει, λέει, στο στίγμα. Μία, και εσύ έχει 20 χρόνια, εσύ έχει ένα. Λε τον κόσμο, να παίξει ένα χιλιάρικο σε τι. Λέω, ρε, εσένα ρώτησα, δεν είπα τον κόσμο. Λέω, θα παίξει ένα χιλιάρικο. Ναι. Το προτιμώ στο 360 και να το χάσω. Ναι, το χιλιάρικο. Ναι. Γιατί τη δεύτερη φορά που θα παίξω 360 και θα το πιάσω, θα έχω πάρει 5 δραχμούλες αξιόλογες. Μάλιστα. Ναι. Ενώ αν το παίξω το 1,65 και το χάσω, ναι, και να πιάσω και την επόμενη φορά ένα χιλιάρικο στο 1,65, εγώ θα σου πω ότι θα παίξω. Δεν θα καλύψω το κεφάλαιο. Εγώ θα σου πω ότι θα παίξω. Σε κάλυψα. Όχι. Θα παίξω άσο τη Λίβερπουλ και over το άλλο, και θα πάρω το άλλο 100 ευρώ, πάρω 200. Αν γίνει έτσι. Θα διπλασιάσω τα λεφτά μου. Άσο τη Λίβερπουλ και over το άλλο. Είναι καλή προσέγγιση για μένα, νομίζω. Αυτό θα παίξω και τελείωσε. Στον πουτόταυρο το πρώτο. Η καλύτερη προσέγγιση είναι αυτή η οποία θα σε στείλει το ταμείο. Μάλιστα. Τελείωσε. Αυτή η οποία λέει ότι πληρώθηκε. Να πω για εσάς που ρωτάτε, που σας βλέπουμε το art, γιατί χάθηκε το art, γιατί έγινε τοπικό το art, που σας θα δούμε το art. Είναι ένα κανάλι, λέγεται Super. Δεν ξέρω, το πιάνει το Super. Ναι. Το Super. Από σήμερα 3 η ώρα. Δεν μπορεί να επικαλείται κανείς με την Τζίζια ότι δεν πιάνει κάποια κανάλια. Έλα ρε κόκκινε, την Τζίζια. Πώς τη λένε, Τζίζια. Την Τζίζια, πώς τη λένε. Λοιπόν, από τις 3 σήμερα το μεσημέρι υπέγραψε το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, έδωσε έγκριση στο Καρατζαφέρι και θα παίζει από τις 3 το μεσημέρι το κανάλι, να πούμε, από το, πώς λέγεται, Super. Καλκιδικής λέει αυτό. Λοιπόν, 9.55 γίνονται το μήνυμά στο 54.340, δεν έχει έρθει κανένα μήνυμα. Πρέπει να αρχίσουμε να κλαίμε για να έρχονται. Ναι. Λοιπόν, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Ναι. Κόκκινε, πότε είναι η φιέστα του ΠΑΟ και το πρωτάθλημα, αν έχει στήρα διαθέσιμα. Περίμενα, θα σου έρθει η απάντηση. Ναι. Λοιπόν, φωτογραφίες εδώ μας στέλνει ο άλλος από τη Σαντορίνη. Τι να την κάνω, τη Σαντορίνη. Πάρτε άδεια, λέει, παιδιά, και ελάτε, λέει, καλή εκπομπή. Θα δώσει Σαντορίνη. Φίλε μου, Σαντορίνη, για να πας, ναι, πρέπει να είσαι ελεύθερος. Ναι. Να μην πας με γυναίκα, ναι, και να φύγεις γεμάτος. Γιατί δεν πας, εμπειρίες. Γιατί δεν πας με τη γυναίκα στο Σαντορίνη, να πας να της δείξεις και το ήλιο βασίλειο. Αν θα πάω, θα χωρίσω. Αν θα πας. Αν θα πάω, θα χωρίσω. Ναι, το λόγο που θα χωρίσω. Να μάθω, δηλαδή παίρνει. Γιατί η αναλογία των γυναικών είναι 100 γυναίκες για έναν άντρα. Ναι, αλλά οι άντρες είναι άντρες. Και έχουν κοιλιακούς, έχουν μπόι, έχουν γυμνασμένους. Πίστεψε, είναι τέτοια η λειψανδρία. Ναι. Είναι τέτοια η δυσαναλογία. Εσένα τι να σε κάνουν, ρεμπόζο, εκεί πέρα, οι γυναίκες. Ξερολούκουμο. Εμένα. Ξερολούκουμο. Ναι. Σαν το αλμαδάκι μπαγιάτικο ήσαι, τι ξέρω, Λούκουμο. Θα πάει με την γυναίκα του στη Σαντορίνη, θα τον ερωτευτούν εκεί οι γυναίκες και θα χωρίσει. Άντε ρε κόκκινε, πάνε στα θέματα εκεί πέρα. Γιάννη μου, ο Γιάννης, ο οποίος νιώθει. Κι άμα σε ερωτευτούν, ρε κόκκινε, και πού και πάτε στο κρεβάτι να ξαπλώσετε, πόσα χάπια θα πάρεις για να κάνεις έρωτα. Θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό. Τον γιατρό, ποιο γιατρό. Εντάξει. Ναι. Τον αναγνώστο. Θα ρωτήσω, γιατρέ μου, πόσο να πάρω. Ναι. Τι πρέπει να πάρω. Θα σου δώσει αναγνώστο, θα σου βάλει δάχτυλο, αναγνώστο. Τι θα κάνει. Λέει ότι αν. Πρέπει να πάρεις χάπι, πρέπει να ρωτάς τον γιατρό. Ναι, θα πάρεις χάπι και μετά, μόλις πάθεις το πρώτο έβραγμα, θα πας σε καρδιολόγο. Όχι, δεν παθαίνεις. Αν συμβουλεύεις τον γιατρό σου, δεν παθαίνεις. Και τι ξέρει ο γιατρός, την καρδιά σου την έχει δει ο αναγνώστου. Εσύ τι λες, δηλαδή, αν χρειαστεί κάποιος να πάρει τέτοια χάπια, θα σου πω εγώ δεν τον πας να κάνει εξετάσεις. Ξέρω κάτι 60-άριδες, 58-άριδες, 63-άριδες που έχουν φύγει από κάτι ξενοδοχεία ανάσκελα. Στο νεκροτομείο να πούμε. Αυτά ήταν κάποτε. Ήταν κάποτε. Κάποτε. Ναι, έτσι ξέρω εγώ. Και οι χείρες να πούμε βρίζαν πάνω από το, πάνω από το φέρετρο. Εγώ αυτό ξέρω. Τώρα εσύ μην πας στη Σαντορίνη. Ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος νιώθει πολύ αποστοίχημα, λέει ότι θα φάει γκολ η Λίβερπουλ. Ναι. Γιάννη μου, ναι, δεν είπα ότι δεν θα φάει γκολ η Λίβερπουλ. Ναι. Λέω ότι η Λίβερπουλ. 3-1 θα μπορεί να κερδίσει. 4-2, ναι. Ναι, 4-1. Για μένα η λογική να κερδίσει με πάνω από ένα γκολ. Τελείωσε. Εντάξει, το over 1,5 που λέει. Πάει τελείως ό,τι πει. Αν διαφωνούμε, δεκτό. Πάμε παρακάτω. Και σου λέει ότι βλέπεις ποδόσφαιρο δεκαετίας του 90. Ποιος το λέει αυτό ο κύριος? Γιάννης. Γιάννης, επιθέτω. Λαγός, ναι. Λαγός λέγεται. Ναι. Κόβεται λόγω επιθέτου. Ακού λαγός. Είναι η Δήμον. Είναι πολύ ειδικό. Η Δήμον σε τι? Η Δήμον. Στο στοίχημα. Στο στοίχημα και στο ποδόσφαιρο. Πότε άλλαξε η παπούτσια τελευταία? Ρεάκου του. Αμάξι, πότε άλλαξε? Ρεάκου του σου λέω. Ναι, ακού, ακού. Θα σου πω μετά. Αυτή που είναι η Δήμον στο στοίχημα είναι η Book. Όλοι εσείς είναι μπουκάσετε. Δεν ξέρω τι είναι, θα σου εξηγήσω όταν πρέπει. Τι είναι, παράνομο στοιχηματέρ είναι, τι είναι? Καμία σχέση. Εντάξει. Από την Ουκρανία σου στέλνει. Από την Ουκρανία μου το στέλνει. Ναι. Μπουκάς είναι. Άμα είναι μπουκάς, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Εκ των κορυφαίων στελεχών εταιρείων στοιχημάτων. Α, μπράβο, μπουκάς είναι. Δεν παίζει, δεν κοροϊδεύει σαν και εσένα που έχεις. Ξέρει ο άνθρωπος. 12 χρόνια τα ίδια παπούτσια. Καλά, ξέρει. Ναι. Γρηγόρη καλή, ναι. Η Αλάζα διάβασε το αν τολμάς. Φίλε, τόσο φίλε. Α, η Αλάζα θα τη σημαίνει. Να ρωτήσω κάτι. Δεν έχεις. Facebook, Instagram ή μηχανή αναζήτηση να μπει να χτυπήσει Σοφία, αλλά να δει. Ναι, άλλο να τη δει όμω. Να ικανοποιηθεί. Και άλλο να τη δει. Εμένα με κάλεσε σε μια εκπομπή, αλλά ζέ, εσένα δεν σε κάλεσε. Καλά έκανε. Να κάνουμε μαγειρική, λέει και τα λοιπά. Μπράβο. Με τη Σοφία Αλουίζα Δούρου, να πούμε. Μπράβο. Πώς τη λένε, Βούρου.
Και με κάλεσε στο TV Μακεδονία, λέει Κωστάκη μου, λέει σε παρακαλώ θα έρθει. Τι θα καλέσει, εμένα θα καλέσει, ναι, εσένα. Όχι, για μαγειρική έπρεπε να καλέσει εσένα. Γιατί εσύ παίρνει τα κρέατα από του κατσιαμπίδε εκεί και του φίλου κτλ. Τα μαγειρεύει, τα φτιάχνει. Σταμάτα να αναφέρει ονόματα. Εντάξει, δεν λέω εγώ. Εγώ τη λέω ρε, εσύ Αλατζά. Δεν ξέρω ούτε αυγό ούτε τσόφλι. Η γιαγιά μου η Παρασκευούλα που έμενα σπίτι τη πολλέ μέρε κτλ. Αξιολόγησε να κάνει νούμερο με σένα. Καλά έκανε. Τι νούμερα να κάνει, ρε, τη λέω, δεν ξέρω ούτε τσόφλι να κάνω. Και λέω, Κωστάκη μου, λέει, κυρία Μαρία Λουίζα Βούρου, λέει, σε συμπαθεί και τα λοιπά. Λέω, δεν λέω στον Γρηγόρη. Κωστάκη μου, πρώτα λέει εσένα, λέει, θέλω, λέει εγώ. Καλά κάνει. Ναι, αλλά λέω, ο Κόκκινος είναι καλύτερος μάγειρας. Ρε, δεν ξέρω τσόφλι, λέω. Θα την πει στη δουλειά τη. Ναι. Τηλεόραση κάνει το κορίτσι, ξέρει. Ξέρει. Άμα ήξερε εσένα, θα φώναζε, ρε, εμένα θα φώναζε. Λάθος. Ξέρω εγώ από. Τα μούτρα μου δεν πουλάνε. Τα μούτρα σου. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα, πάω. Πρέπει να παίξει να κερδίσει 4-0 και απλά να μην πάει στην απονομή. Λέει ευχαριστώ. Λέει τη γνώμη του για τον τελικό. Ναι, αυτή τη γνώμη έχω κι εγώ. Γιατί άκουσα πολλές απόψεις εχθές το βράδυ. Βγήκε ο Γιώργος, να πούμε, ο Σαββίδης. Και λέει να μην πάμε, να μην κάνουμε. Μόνο δειλία είναι αυτό. Το 80% των παοξίδων λέει να πάμε, να τους βάλουμε 3 γκολ και να γυρίσουμε πίσω και να πούμε. Εγώ συμφωνώ με τις δηλώσεις που έκανε ο αγαπημένος μου Γιώργος Κούδας εδώ. Πού! Στην εφημερίδα Μέτρο Σπορ. Εδώ. Γιώργος Κούδας. Μεγαλικά και πιάνω στις 12, στις 12 Μαΐου θα παιχθεί και το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Λέει ο Γιώργαρος. Ο Γιώργαρος. Λοιπόν, αυτά που λέτε είναι αηδίες. Να μην πάμε και να μην κάνουμε. Άντε ρε καζατζίδες. Θα τα συζητήσουμε μετά. Τι άντε ρε καζατζίδες. Περίμενε βέβαια. Θα πάτε. Όχι ρε Γρηγόρη, Σαντορίνη έρχεσαι με γυναίκα. Χωρίς γυναίκα πας Μύκονο. Πρώτον, έχετε κάνει τη Σαντορίνη και καλά κάνετε. Ναι. Μια τεράστια εμποροπανήγυρη γάμεων, κυρίως Ασιατών. Τι μπράβο σας. Ναι. Εντάξει. Αυτό τι κάνει στη Σαντορίνη ο άνθρωπος. Προφανώς έχει κάποια επιχείρηση, βολεύεται. Ναι, να του πω εγώ ότι. Στη Σαντορίνη όταν ήρθαμε εγώ, ο Κωστής και αυτά τα χρόνια, ερχόταν 500 γυναίκες για κάθε άντρα. Αυτή ήταν η αναλογία. Ναι. Άστο. Στιγμή τώρα πάνε 500 άντρες για 500. 500 άντρες πάνε για 500 άντρες. Άστο. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε για άντρες. Γιατί? Δεν θέλω, ρε φίλε. Αν σου αρέσουν, να σε να πάνε. Δικαίωμά σου. Στο όρος πήγαινε όμως με τους καλοκαίρους και. Στο όρος πάνε να προσευχηθείς, όχι να κάνεις σεξ. Γιατί οι άντρες. Αφού είναι ρε φίλε μόνο για άντρες. Εντάξει. Συγγνώμη. Έπρεπε να έρθει στο Δελασάλ που πήγα εγώ. Δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε. Ήταν μόνο για άντρες. Τα λουτρά. Είχε και καλογέρους εκεί. Στα χαμάμ που πηγαίναν οι άντρες με τους άντρες και οι γυναίκες με τις γυναίκες. Ναι. Τι σημαίνει δηλαδή. Ομοφιλοφιλία. Είσαι ανόητο. 100%. Δηλαδή, τα ρωμαϊκά όρια ήταν προτιμότερο από αυτά εδώ. Τα δηλαδή, ρωμαϊκά όρια αποκλεί... και εκεί είχε ομοφιλοφιλία. Και εκεί είχε. Βρε άλλο πράγμα. Τι άλλο πράγμα. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Ο συντηρητισμός κάποια στιγμή δεν είναι κακός. Γιατί είναι. Δεν είναι κακός. Η απόλαυση είναι κακό να σταματιέται. Άλλο. Τι. Μπερδεύεις κάποια πράγματα. Τι μπερδεύω. Άλλο η απόλαυση. Να συντήρητη. Ναι, άλλο η απόλαυση και άλλο. Και άλλο η. Τι. Τι. Παν μέτρον άριστον, το κατάλαβες. Το μέτρο είναι άριστον. Το μέτρο είναι άριστον. Εντάξει. Ναι. Να απολαμβάνεις κάτι. Όταν ξεφύγεις, κάπου παρεκτρέπεται όλη η ιστορία. Πάντως. Τα έχουν μπερδέψει. Πάντως στη Μύκονο, πώς το λένε, στη Σαντορίνη, είναι ελληνικό το τοπίο. Δεν έχει ούτε ένα δέντρο να κάτσει. Δεν νιώθεις, ρε φίλε. Ρε φίλε, άσε με να πω. Ένα βρωμό. Το τοπίο ήταν υπέροχο. Πήγαινα εγώ με την τότε κοπέλα μου και έβλεπε στην παραλία 100 γυναίκες και με κοιτούσαν λες και είμαι ξερολούκουμο. Υπήρχε καλύτερο το τοπίο να βλέπεις 100 γυναίκες στην παραλία να σε κοζάρουν και να λες ποιος είμαι, ρε παιδί μου. Πότε έγινε αυτό το πράγμα. Το ρεότερο του 1994-95. Το 95. Το ρεότερο πλάσμα του κόσμου να το αφιερώνει στον εαυτό σου. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο αρσενικό. Και ο Αφαλός από Μπιζέλη το 95 έγινε χίτρα ταχύτητο το 2018. Τι να κάνουμε. Ρε, τώρα πα στη Σαντορίνη στην παραλία να σε κοζάρουν οι γυναίκες. Νιώντας. Μάλιστα. Νιώντας. Γιατί να μην πω. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο, Γρηγόρη. Ραπτοπουλάκι, πότε θα παυτώσουν οι παοξίδες από το Λευκό Πύργο. Θα πηδήξουν από το Λευκό Πύργο. Ναι. Γιατί να πηδήξουν, φίλε. Γιατί αυτό το πρωτάθλημα δεν το χάνανε. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα, Γρηγόρη. Πώς βλέπεις νικητή Μουντιάλ Ισπανία και νικητή Eurovision Ισραήλ. Για Eurovision θα ρωτήσεις τον κύριο Κουλιανό. Παρότι παρακολουθώ μουσική, η Eurovision είναι ένα πανηγυράκι. Άλλο. Για νικητή Μουντιάλ δεν βλέπω Ισπανία, όχι. Τι βλέπεις δηλαδή. Γαλλία. Εγώ έχω ένα outsider το οποίο το ετοιμάζω να το δώσω. Αγγλία θα δώσεις. Δανία. Δανία. Ναι. Μάλιστα. Κόκκινε, πες μας τίποτα για στοίχημα, θα πω. Ναι. Λοιπόν, άλλο. Ο Στέφανος πειράζει τους, τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Καλά τους κάνει. Ναι, Γρηγόρη, μαζί σου, απλά βάζω μια άλλη παράμετρο. Συμφωνεί δηλαδή με το over 1,5, αλλά βάζει την πιθανότητα να σκοράρει. Μάλιστα. Έχεις άποψη για τους ΠΑΟΞίδες, αν πρέπει να κατέβουν ή όχι? Έχω. Θα την πω αμέσως μετά το διάλειμμα. Για πες την αμέσως μετά το διάλειμμα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Νομίζω ότι έχουμε την ίδια άποψη, έτσι. Αποκλείεται να διαφωνούμε. Αν δεν πάτε, είμαστε μεγάλες κότες. Ναι, πέρα από το καλαμπού. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αν δεν πάτε, καλά, θα είστε μεγάλες κότες και η πλειοψηφία του λαού του ΠΑΟΚ
μην πω ότι τεράστια πλειοψηφία, λέει να πάμε να τους βάλουμε 3 γκολ γιατί είναι πεθαμένοι και να δείξουμε ποιος είναι η καλύτερη ομάδα. Αυτό είναι το, αυτό είναι το κίνητρο. Και συμφωνώ με τον Γιώργο. Συμφωνούν... Το κούδα να πούμε. Θα σου, πω, θα σου αποδείξω ότι συμφωνούμε. Ναι. Αλλά αυτό που λες είναι μια παράμετρος η οποία θα συζητηθεί. 3 γκολ. Σε λίγο. Διάλειμμα. Άντε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Τα Voi & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricoh, Garbi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60, Voi & Noi. Τώρα με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voi & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόθεσης. Τι ψάχνεις μια ανανέωση, σε βλέπω. Με πάνω από 200 προορισμούς σε όλη την Ευρώπη από μόνο 19,99, μήπως ήρθε η ώρα για ένα ταξιδάκι. Κάνε κράτηση τώρα στο ryanair.com ή μέσω του app. Ryanair, το low cost έγινε απλό. Ναύλη απλή μετάβαση. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Περισσότερα στο Ryanair. Καλημέρα, ήρθα για ένα σέρβις στο αυτοκίνητο. Ήρθε στο κατάλληλο συνεργείο. Το ξέρω. Γιατί εσείς χρησιμοποιείτε μόνο τα καλύτερα λιπαντικά. Για τα VEG μιλάς. Εννοείται για τα λιπαντικά VEG. Φίλε μου, τα λιπαντικά VEG όχι μόνο είναι από τα καλύτερα της αγοράς, αλλά έχουν και πιστοποιήσεις από μεγάλους οίκους αυτοκινήτων. Άσε που έχω το κεφάλι μου ήσυχο με όλους εσάς που γκρινιάζετε για την ποιότητα. Λοιπόν, μάστορά μου, εγώ δεν γκρινιάζω εδώ και 20 χρόνια. Γιατί χρησιμοποιώ μόνο λιπαντικά VEG. Γιατί με λιπαντικά VEG νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως στους επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Τι που ψάχνω. Ξέρεις τώρα, δεν ζητάω πολλά. Μόνο να με κάνει να γελάω. Εντάξει, εντάξει, να με πηγαίνει και ένα σινεμά. Για μια άστα ακόμα καρονάδα, έστω. Να, μέχρι εκεί. Άντε και κανένα ταξιδάκι. Μη φανταστείς, όχι μακριά. Όχι, να, μια Κούβα. Ή ένα Μαρακές. Και όχι σε κανένα από αυτά τα wow, τα ξενοδοχεία. Όχι, καλέ. Απαπαπαπα, καθόλου. Και σε ένα πεντάστερο. Με ιδιωτική πάντα πισίνα. Καλά είναι. Και νομίζεις ότι θα βρεις τέτοιον τύπο? Βρήκα ήδη. Τύπο hatchback. Σε καλομαθαίνεις τα πολλά. Νέο Fiat Tipo. Με φουλ εξοπλισμό στη στάνταρ τιμή. Με ναύη σε έγχρωμη οθόνη αφής. Κάμερα οπισθοπορίας και αισθητήρες παρκαρίσματος. Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης και αυτόνομου φρεναρίσματος. Αισθητήρες βροχής και φώτων. Ζάντες αλουμινίου. Και όλα τα χρώματα δωρεάν. Fiat Tipo. Με όφελος 3.200 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση. Και προνομιακή χρηματοδότηση. Με 2,9% επιτόκιο. Έτοιμο παράδοτο στην Fiat Κουμαντζιάς. Δυτική είσοδος Θεσσαλονίκης.
2310-75-3000. Το πιο αχτύπητο δίδυμο απόλαυσης είναι ένα. Η Hellmann's και τα 727. Γιατί σε κάθε φρέσκο σάντουιτς, σαλάτα ή hot dog, τα dressings είναι όλα Hellmann's για σίγουρη απογείωση γεύσης και ευχαρίστησης. Μπες τώρα στα 727 και δοκίμασε το νέο λαχταριστό ψητό λουκάνικο σμόκι με την πετανόστιμη barbecue sauce Hellmann's, δροσερή σαλάτα λάχανο καρότο σε αφράτο ψωμάκι. Κανείς δεν σου δίνει καλύτερα από τα 727. 10 καταστήματα, άπειρη απόλαυση. Είσαι αγρότης. Για ό,τι ανταλλακτικό ζητάς, στον Πεχλιβανίδη πρέπει να πας. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. Ανταλλακτικά τρακτέρ, γνήσια και aftermarket για Massey Ferguson, Landini, Perkins, Case, Holland. Άμεση και γρήγορη αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. 40 χρόνια. Δίπλα στον αγρότη. 10 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας. 2310-681-597. Βρε μαράκι, πόσα δυνάτησες έτσι. Καλέ, εγώ τρώω είδη υγιεινής. Σε μας, τα είδη υγιεινής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνει. Η νέα αύξηση των καυσίμων. Τουλάχιστον τα υψηλότερα καύσιμα. Να τιμήσεις φωτιά στα καύσιμα. Οι μισθοί κατεβαίνουν, η βενζίνη ανεβαίνει και το μέλλον σίγουρα προμηνύεται δυσίωνο για τους ιδιοκτήτες. Η ζωή μας άλλαξε. Άλλαξε τη ζωή σου. Επέλεξε σύστημα υγραεριοκίνηση Ζάβολη. Κινήσου έξυπνα, ζήσε ελεύθερα. Συστήματα υγραεριοκίνηση Ζάβολη. Αποκλειστικά από την ΓΚΑΣ Θεοδόρου πίσω από τα ΚΤΕΛ Μακεδονίας. Ενημερώσου στο otogas.gr ή στο 2310-523131. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η Σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα? Σαντουιτσάκι με γαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά με γαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κρυδαράς Τέργιος, Πετκανής, Αδελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη Γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά ή mobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Ήθελα να πω τη γνώμη για τον ΠΑΟΚ. Όχι τον ΠΑΟΚ. Για το γεγονός ότι κάποιοι λένε για την με τον Γιώργο να μην πάμε και να μην κάνουμε. Αυτό με ενδιαφέρει. Αν δεν πάει. Θα έχει πρόβλημα. Σοβαρό. Τι πρόβλημα θα τιμωρία. Έχει. Τιμωρία. Δεν θα έχει καμία τιμωρία. Θα έχει τιμωρία. Μπορεί να πάει και να το γελιοποιήσει και να μην έχει καμία πάλι τιμωρία. Πάλι θα έχει τιμωρία. Είναι σίγουρο. Γιατί ο Ηρακλής πώς πήγε και το έκανε. Αυτό έγινε το 1986. Ναι. Με την ΑΕΚ. Και. Τι ήταν άλλες εποχές, άλλα πράγματα. Το ίδιο είναι. Καμία. Θα σου πω δύο πράγματα για να σου μιλήσω. Πάει τη δεύτερη ομάδα. Δεν ξέρω τι ισχύει. Τι ισχύει. Πρέπει να μην υποχρεωμένο να πω. Όχι. Να κάνει κάτι, λένε κάποιοι, να κάνουμε κάτι, να το γελιοποιήσουμε χωρίς να τιμωρηθούμε. Βρείτε τρόπο. Τρεις νομικούς έχει. Σημειοφορίδης. Σίγουρη η δικαίωση του ΠΑΟΚ. Σίγουρη η δικαίωση του ΠΑΟΚ. Σημειοφορίδης. Βγάλτε τον σήμερα να δούμε. Γιατί. Βγάλτε τον Σημειοφορίδη. Τον έβγαλε ο Γιώργος. Τώρα τι θες να κάνω, το δικηγόρο του ΠΑΟΚ. Όχι, το δικηγόρο του δικηγόρου θέλω να κάνω. Δεν έλεγε στον κόσμο. Σίγουροι για αυτή κατά 99% και 99%. Έτσι δεν έλεγε ο Λάκης. Ας βρούνε τρεις δικηγόρους πληρώνουν εκεί στον ΠΑΟΚ. Ας βρούνε να πούμε έναν τρόπο, αν θέλουν να το γελιοποιήσουν και να το γελιοποιήσουν και να μην πάθουν τίποτα. Το άλλο είναι αυτό που λέω εγώ. Πιστεύω ότι στο γήπεδο το ΆΚΑ που είναι μεγάλες οι διαστάσεις του γήπεδου και η ΑΕΚ η οποία δεν είναι σε φόρμα. Δεν είναι σε φόρμα.
Ο ΠΑΟΚ είναι σε ποιο φόρμα. Μπορεί να την πάρει και με 3-0 και με 3-1 και με 4-1 μπορεί να την πάρει και με 2-0 μπορεί να την πάρει. Και να πάρει, να πάρει το κύπελο και επικοινωνιακά να πει: α, φύγετε από εδώ πέρα, πήγαμε στην Αθήνα. Επειδή όμως οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ είναι λίγο χεσμεντέν με το ΟΑΚΑ και επειδή και η ΑΚΑ είναι σκύλα, δεν τη βγαίνει η ψυχή εύκολα, δεν τη βάζει κάτω, σκύλα είναι. Σου λέει να το κάνουμε επικοινωνιακά, μην πάμε να παίξουμε ήρωες και τα λοιπά. Γιατί αν πάμε, μπορεί να μας κερδίσει η ΑΕΚ. Ένα-ένα. Λοιπόν, τι βίωσα όλο αυτόν τον καιρό. Τι βίωσες, ναι. Είναι οποσίες, ουδιοσκοποσίες, φαγητά, ωραία. Αυτό το οποίο βίωσα όλο αυτόν τον καιρό είναι ότι υπήρξε ένας τεράστιος επικοινωνιακός πόλεμος προκειμένου η ΑΕΚ να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή απόφαση. Ναι. Τι εννοώ. Ακούω στην αρχή από τον Κωστή και διαφόρους συναδέλφους ότι η απόφαση αποκλείεται να αλλάξει. Θεωρούν σχεδόν δεδομένο στο εφετείο θα μειωθεί κάπως και βλέπουν ότι δεν πρόκειται να πειραχτεί καθόλου η ποινή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ως εκεί όλα θεμητά. Μέσα σε 3 εβδομάδες, σε διάστημα 3 εβδομάδων, τους ασχοληθήκανε με για ποιο λόγο ο Σκουτέρης έβγαλε την απόφαση 1 ώρα το βράδυ. Ασχολήθηκαν με 1000 πράγματα, τον κάλεσαν από τον Άριο Πάγο, τον κάλεσαν από εδώ, τον κάλεσαν από εκεί. Δηλαδή είδαμε έντονες πιέσεις μέσα από το ίδιο το δικαστικό σώμα. Τι σημαίνει αυτό? Τα ευκόλου συνόμου να παραλείπονται. Ότι φτάσαμε στη διατήρηση ποινής και δεν αλλάξει τίποτα. Και σου λέει τι, αμπλέξω, τρελός είμαι. Λοιπόν. Αν είχε σκοπό να βγάλει μια άλλη απόφαση. Λοιπόν. Αυτό είδα, αυτό αναφέρω. Λοιπόν, άκου τώρα. Εσύ είδες κάτι άλλο? Ναι, είδα κάτι άλλο. Πες. Λέω ψέματα? Όχι. Εσύ δεν είδες κάτι άλλο και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ δεν είδαν κάτι άλλο και αυτοί μπορεί, που κάνουν πολλά πράγματα κάτι άλλο. Δεν βλέπουμε. Χρησιμοποιήθηκε για άλλη μια φορά η Θεσσαλονίκη σαν δούριο ύπο. Και να χάσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και την ΕΠΟ και να την πάρει τζάμπα ο Μελισσανίδης χωρίς να πληρώσει μία. Ξεγελάσανε ο κύκλος του Σαββίδη, η οικογένεια, πώς το λένε, ο κύκλος, πώς το λένε, οι άνθρωποι του Σαββίδη, το γελάσανε για άλλη μια φορά. Το Σαββίδη λοιπόν του φέρανε τον Αζεβέδο αριστερό μπακ, του φέρανε τον Μουλέν χαφ και τον Ελκατουρί δεκάρι. Άρα τον πιάσαν τον κόλο. Έτσι λαϊκά και του ποιότικα. Σαββίδη σε πιάσαν το πισινό. Σου φέραν 3 παλτά από τα λίγα. Παλτάρες. 3 παλτά από τα λίγα. Σου πετάξα και ένα παλτό. 4ο. Το γραμμένο. Και σε κάνανε αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά να πληρώνεις και να μην κερδίζεις. Άρα λοιπόν εσύ δεν σε φταίει ούτε η Αθήνα ούτε ο Πειραιάς. Δεν σε φταίει ούτε το κατεστημένο, ούτε τίποτα. Πλήρωσες για να γίνεις χαλίφης και δεν έγινες. Και αυτά εδώ, τα καμποϊλίκια και ότι εγώ είμαι δίκαιος και αυτό και θέλουμε τίμιο προτάσμα, αφήστε τα ήσυχα. Πήγατε να πάρετε την ΕΠΟ και πήρατε τα μέσα μου. Σε ξεγέλασαν οι δικοί σου άνθρωποι, Ιβάν Σαββίδη και Γιώργο Σαββίδη, σε ξεγέλασαν φέρνοντάς σου παλτά εντός γηπέδου και εκτός γηπέδου. Και αυτό 2 μήνες τώρα δεν σηκώνει το τηλέφωνο στο γραμμένο. Αλλά ούτε ο γραμμένος φταίει, γιατί δεν φταίει ο γραμμένος που είναι λίγος. Ο γραμμένος είναι λίγος. Αυτός είναι ο γραμμένος. Μια μετριότητα στο θερμαϊκό κόλπο. Ούτε το σλιπάκι, ούτε το σλιπάκι του Γκαγκάτσι, του Βασίλη δεν είναι. Τώρα χρειαζόταν ο Γκαγκάτσι στον ΠΑΟΚ. Για να πάρει το πρωτάθλημα. Κάποιος Γκαγκάτσι. Τώρα. Τι κάποιος Γκαγκάτσι. Ο Γκαγκάτσι. Ποιος κάποιος. Δεν υπάρχουν πολλοί Γκαγκάτσι δεν στήγει. Τώρα ήθελες τον Βασίλη τον Γκαγκάτσι. Τώρα τον ήθελες. Γιατί όταν τον είχες ήταν για να περνάς τον Άρη και τον Ηρακλή και τη Λάρισα. Να παίρνεις καλά κύπελο και να φωνάζουνε. Αλλά τα παίρνει ο κόκκαλη στα πρωταθλήματα με 80-20 διαιτησία. Γιατί πάλι τότε η Θεσσαλονίκη σαν δούριος ύπος λειτουργήσε. Και πήγε και τάσταξε μετά ο κόκκαλη στην Αλεξανδρούπολη τα μύρια. Και τα πήρε όλα. Γιατί ο Κόκκαλης τάσταξε και τα πήρε. Νιώντας τα πήρε. Και σας έκανε ρόμπα εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήσασταν δούριοι ύποι. Πρόεδρος της ΚΕΔ, Θεσσαλονικιός. Πρόεδρος της ΕΠΟ, Θεσσαλονικιός. Διαιτητές, Θεσσαλονικής. Βάλατε τον ΠΑΟΚ εκεί πέρα να βγαίνει τέταρτος, με τα 1 εκατομμύρια του Πατατούδη, με τον Μπάγεβιτς, να χρεώνει τον Μπράντιτς 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οκ. Okay. Και χαιρόσασταν που πήρατε τον Άρη στην Τούμπα. Και τον Ολυμπιακό σε εκείνο το 4-2 με τον Βενιζέλο να φωνάζει ΠΑΟΚ. Καταλάβατε τι έγινε.
Και τώρα βάλατε το γραμμένο να πάρετε πρωτάθλημα και ΚΕΔ. Και έγινε δούριος ύπος η Θεσσαλονίκη για να φύγει από το χοντρό και να έρθει στον γκάγκστερ. Και τώρα φωνάζετε και με κάνε, με δικήσαν, με κάνανε, με κάνανε και δεν κατεβαίνω. Αδικέψανε. Με κάνανε, με κάνανε, με ρίξανε, με κάνανε. Αντί να πιάσετε ρεπορταζιακά, για να πειράδω ρε. Ποιος είπε σε ότι άμα δώσεις λεφτά και πάρεις τις ενώσεις θα πάρεις το πρωτάθλημα. Ο Ραπτόπουλος, ο Κόκκινος και ο Αποστολέων και ο Χατζηγεωργίου. Μάλιστα. Πόσο του έδωσες? Περίμενε, περίμενε. Τι πρέπει να κάνουν τώρα αυτοί? Πρέπει να τιμωρηθούν, να τσιμεντωθούν, να πάνε εξορία, να σπάνε πέτρες στην Ουκρανία. Κάτι να γίνει. Διότι σήμερα, εάν δεν πάει κάποιος στην Ουκρανία να σπάει πέτρες, θα σε ξαναπιάσει τον πισινό Σαββίδι. Στα λέω όπως είναι. Ποιος έφερε το γραμμένο στο Σαββίδι και του είπε, αυτός εδώ είναι ικανός να πάρει το πρωτάθλημα. Με αυτό θα πάρει το πρωτάθλημα ο Ραπτόπουλος και ο Κόκκινος. Δεν φταίει ο γραμμένος. Ο γραμμένος είναι αυτός. Μέτριος. Τόσο μπορεί, τόσο κάνει. Α, τι να κάνει. Του στείλανε και μια σφαίρα σε μια, πώς το λένε, σε ένα φάκελο και πήρε τρία μπεμπιλίνο να πούμε από το φόβο του. Όχι, ρε. Άλλα, σταμάτα ρε Κόκκινε. Μην σταμάτα ρε Κόκκινε. Μην με κόβεις ρε Κόκκινε. Μην με κόβεις ρε Κόκκινε. Έλα εδώ ρε φίλε. Έλα εδώ ρε φίλε. Ποιος έβρε τον Αζεβέδο αριστερό μπακ? Ο Ραπτόπουλος. Εξορία. Με ταξιλοδαρμού από Γεωργιανό άσβερκο. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δάχτυλο, μάτι, δόντι και εξόρια. Ποιος έβρε το Μολέδο, το Μουλέρο, πώς το λένε, το Σελέν, το Μελέν. Τον έβρε, ξέρω εγώ, ο Κανελάκης. Μάλιστα, ο Κανελάκης ένα δάχτυλο μείον. Και με τέσσερα δάχτυλα περπατάς. Ποιος με έφερε τον Ελκαντουρί? Τον Ελκαντουρί μου τον έβρε, ξέρω εγώ, ο Τεριακής. Μάλιστα. Με ένα ρουθούνι αναπνέεις. Ωραία. Με ένα ρουθούνι θα αναπνέεις. Εάν δεν φας ρουθούνι, θα σε ξαναφέρουν Μολέδο. Θα σε ξαναφέρουν, πώς το λένε, θα σε ξαναφέρουν γραμμένο. Δηλαδή πρέπει να σε φοβηθούν. Εγώ σε κατηδία κουβέντα που είχαμε το Σαββίδι, λέει τρελός, λέει, είμαι, λέει, αλλά είμαι καλός άνθρωπος. Σε μένα το είπε. Σου είπε ότι είσαι καλός άνθρωπος. Αυτός ότι είναι καλός άνθρωπος. Α. Στην πουτίκου το συνάντησα. Λέει, μην νομίζω ότι εσύ είσαι τρελός, λέει μόνο. Λέει, εγώ είμαι πιο τρελός. Και εσύ, και φυσικά έχει και λεφτά αυτός. Άμα έχει λεφτά και είσαι και τρελός, είσαι δύο φορές πιο τρελός. Είναι εκρηκτικός. Σταμάτα, ρε Κόκκινε, έτσι είπε. Είναι εκρηκτικός συνδυασμός. Είμαι όμως, λέει, καλός άνθρωπος. Να πάψεις να είσαι λοιπόν καλός άνθρωπος, και όποιος σε ξεγελάει, γιατί δεν το ξέρεις το αντικείμενο εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, κόβε δάχτυλο. Εγώ άλλη συμβουλή δεν έχω να σε δώσω. Και αυτά τα κλάματα. Δεν κατεβαίνω. Και αυτό και με κλέψαν και με κάνανε. Βολεύει τον κύκλο σου, κύριε Σαββίδη. Όχι. Όχι τον κύκλο σου. Βολεύει τον κύκλο σου. Αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογηθούν τώρα. Βολεύει τον κύκλο σου, κύριε Σαββίδη. Βολεύει τον κύκλο σου να λένε με αδίκευση η Αθήνα, με πήρε το κατεστημένο η Αθήνα, το προτάσμα κτλ. Εσείς φταίτε που το χάσατε. Δεν φταίει ο Μελισανίδης. Εσείς φταίτε που πήρατε την ΕΠΟ, αλλά πήρε άλλο το προτάσμα τζάμπα. Εσείς. Κανένας άλλος δεν φταίει. Με τη βλαχομαγιά σας. Και αυτά τα κάνεις μαγιά. Δηλαδή όταν κάνεις, ας πούμε, παρανομία, δεν βγαίνεις στο παράθυρο και λες έκλεψα! Έχω ναρκωτικά! Δεν φωνάζεις. Φέρα γυναίκες από την Βουλγαρία! Κλέβω την εφορία! Δεν τα φωνάζεις, ρε βλάχο. Πήρα τις ενώσεις. Δώσαμε λεφτά, πήραμε τις ενώσεις της Κατερίνης. Δεν λέγονται αυτά, ρε ηλίθιοι. Αυτά δεν λέγονται. Αυτά γίνονται. Βόδια. Μίλα τώρα εσύ. Που δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μας αδίκησανε, δεν μας αφήσανε, καλά σας έκανανε. Καλά σας έκανανε. Και ήτανε το γκολ, ήτανε κανονικό και τα λοιπά. Άμα ήταν κανονικό το γκολ και offside να ήταν, έπρεπε να μετρήσει. Αφού έχω την ΕΠΟ εγώ. Έβαλα το γραμμένο. Το γραμμένο τι τον έβαλα εκεί? Επειδή έχει ωραία μάτια μπλε και η αριστερή φαλάκρα, τι τον βάλατε εκεί το γραμμένο? Τι το βάλα και το γράμμενο και το σέρνατε τρία χρόνια να πάρει τις εκλογές της ΕΠΣΟ μου και μετά να μπει στην ΕΠΟ, στις πλάτες σας. Λοιπόν, έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ. Τι να πούμε, ρε, τι να πούμε, ρε, σταμάτα τώρα, τι να πούμε, τι να μιλήσω, ρε, πεπίνα, ρε. Έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι παίχτηκε ένα πολύ άσχημο παιχνίδι στις εκλογές. Στις εκλογές. Άλλος κερνούσε και άλλος γκλέντισε. Ποιος φταίει αυτό? Άλλος κερνούσε και άλλος γκλέντισε. Μαγιά του Μελισανίδη που σας το πήρε. Άλλος κερνούσε και άλλος γκλέντισε. Δεν σε διακόπτω. Τι να με διακόψω? Ή θα κάνεις διάλογο. Τι διάλογο, ασυναρτησίες τα λέω τώρα εγώ. Ασυναρτησίες να φάει. Άλλος κερνούσε. Τι λέμε τόση ώρα. Δεν ισχύει αυτό. Ισχύει τώρα. Όταν το έμαθες, έλεγες έτσι είναι. Τώρα γιατί γλαστρέλεις? Ωραία, τι προτείνεις τώρα εσύ? Τι προτείνω? Τι προτείνεις? Λοιπόν, το θέμα είναι, δεν είναι τι έγινε, το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Δηλαδή, το να αρχίσουμε να αναλύουμε. Πόσα δάχτυλα έχω? 5, 4. Να τελειώσω. Θα ξανακάνω. Το να αρχίσουμε να αναλύουμε. Να αναλύουμε. Ναι. Το τι έφταξε, πώς. Φυσικά και θα δεις τα λάθη σου. Δεν μου λες, κόκκινε. Θα μάθεις από αυτά. Εγώ πόσα πρόστιμα πλήρωσα?
Και εδώ εσύ μαζί. Βάλαμε μυαλό. Σχεδόν βάλαμε. Κατά 90%. Έχουμε και ένα 10 απόκληση. Ωραία. Βάλαμε μυαλό. Άμα δεν τιμωρηθεί ο άνθρωπος, άμα δεν πάθει ας πούμε κάτι. Δηλαδή ο Σαββίδης τώρα πρέπει να εξαφανίσει 3-4. Εάν αυτοί οι 3-4 συνεχίσουν από και είναι. Από το χάρτη εννοείς, τον ελληνικό, στη γλωσσία. Πρέπει καταλαβαίνεις τώρα τα ελληνικά. Πρέπει να τους εξαφανίσει. Από τώρα, το ποδοσφαιρικό χάρτη. Φρεάσε τώρα τις αυτές. Από το... Ας τα συμπληρώματα. Διατροφής. Yeah, το χιούμορ σου ρε που θα τα πάρω. Το χιούμορ σου να πούμε. Τι χιούμορ έχεις δε κόκκινε. Ένα θέμα λοιπόν, τα πεθαμένα σου ρε. Το θέμα είναι κρύε. Ότι παίζεται ένα παιχνίδι με άνουσους όρους. Με άνουσους όρους. Για να μπορέσεις να τους κοντράρεις πρέπει να παίξεις με το δικού σου. Τι τρέμαστε, μια χαρά δηλαδή, είναι η όρη ρε. Αυτή τον κοροϊδέψα. Ο τρόπος που βγήκε. Τον Αζεβέδο και τον Γραμμένο. Και το γραμμένο. Ο Τίγρης. Και είπε αυτή η Μάο Μάο η ανθρωποφάγη, έτσι είπε. Ναι, έτσι είπε. Λοιπόν, όταν μας χαρακτηρίζει τους Θεσσαλονικείς Μάο Μάο και ανθρωποφάγους. Λοιπόν, δεν είπε εσάς. Τους Παοξίδες. Το Σαββίδι. Όποιον θέλει. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι μας έχει γραμμένους τα παλαιότερα των υποδημάτων. Καλά κάνει. Λοιπόν, μαγιά, οκ. Okay. Από την άλλη όμως πρέπει αυτό το πράγμα να το πληρώσεις μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή να πάθει την πλάκα του μέσα στο γήπεδο. Όπως έστω έχει και αυτός αδύνατα σημεία. Τα πρόσεξες, τα παρατήρησες. Τι αδύνατα σημεία έχει. Ποια είναι τα αδύνατα του σημεία. Τα αδύνατα του σημεία είναι ότι έχει μάθει να δουλεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και δεν ξανοίγεται. Δηλαδή θέλει η ομάδα του να είναι αυτάρκης οικονομικά. Να μην χρειάζεται δικά του χρήματα για να τα απεξέρχεται. Ρε, τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Τώρα λοιπόν, πάρε λύση, έχεις να με δώσεις. Εκεί πέρα πάνω μπορεί να το κάνει ζημιά. Δηλαδή, εφόσον είσαι ο γεμιστάνας, ο οποίος έχει και πέντε παράδες για πέταμα, ναι, για να κερδάει, δηλαδή, ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος γουστάρει ως ο τίποτα, ο Λιβάγια, φέρτονα. Τι φέρτονα. Φέρτο και εδώ στο δανεικό, ρε φίλε. Πάνε και χάλα του τη βουγάδα συνέχεια. Καταλαβες. Ρε κόκκινε, με συγχωρείς. Δηλαδή θα πάρει 200.000 το Λιβάγια και εγώ θα δώσω 1 εκατομμύριο να του πάρω το Λιβάγια. Ναι, να του κάνεις χαλάστρα. Τι είναι αυτά που λες, ρε κόκκινε. Δεν γίνονται αυτά. Τι είναι αυτά που λες, ρε κόκκινε. Αν πιστεύεις ότι δεν γίνονται αυτά. Τι είναι αυτά που λες, ρε κόκκινε. Τι είναι αυτά που λες. Και σλουρπ και σλουρπ μπροστά. Τι σλουρπ. Φρέντο είναι. Και σλουρπ μπροστά στο μικρόφωνο. Τι έγινε, σλουρπ. Δεν πάει να το πιει μετά, σλουρπ. Τι σλουρπ. Μήπως θα τα κάνω κακάδια με τη μύτη και θα πετάω καλύτερα. Τι σλουρπ, ρε. Σλουρπ. Εσύ τι πίνεις, δεν τα κάνεις. Βράκουσε σλουρπ από μένα. Φυσικά. Μια και δυο. Σλουρπ. Πλάκα μου κάνεις. Αγενέστατε. Είμαι. Ζώων. Είμαι. Μη, άσε, τις φίλες, άσε. Πονάει το δόντι μου. Άσε, δεν σε χτυπάω. Χειρονομίες, άσε. Τώρα πονάει τα δόντια σου. Ποια χειρονομίες. Άσε χειρονομίες. Λοιπόν, τα είπαμε για το Σαββίδι. Λοιπόν, τα είπαμε για το Μελισανίδη. Ναι, καταρχήν, Σαββίδι κόψε την πλάκα με το τελικό για δύο λόγους. Τι κόψε την πλάκα, ό,τι θέλουν κάνουν. Σταμάτα λίγο. Κόψε την πλάκα με το τελικό. Ο Πασκάλι, σταμάτα. Σταμάτα. Τι θέλει. Ζηλεύεις, ρε. Είναι δυνατόν τέτοια τρέλα. Φορτίζει το κινητό. Τέτοια τρέλα με το μαύρο. Είναι δυνατόν, δεν τρέπεσαι. Φορτίζει τρέπεσε, το κινητό. Δεν σου είπα και το άλλο. Μην όλα είσαι. Ο Θουβού είπε ότι με είπε με πολλά ψέματα και με έστειλε το σωσία σου σε μαύρο. Το σωσία μου? Σε μαύρο. Ναι. Έκλει. Ναι, αλλά ο κόσμος δεν ακούει. Δεν πειράζει, θα το ανεβάσω. Ναι, ανέβαστε. Όχι, είναι ίδιος ή δεν είναι, πες. Αν το ανεβάσω. Περίμενα να φορτώσει λίγο γιατί. Κάνε όμως και μια βουτιά την εκπομπή τώρα στην εκπομπή. Καλά. Καλά που είσαι κι εσύ και θα το ανεβάσει. Κάνε τώρα μια Γκρέκ Λουγκάνι του ραδιοφώνου. Εσύ τώρα μιλάς με τρία άτομα. Εδώ χίλια άτομα ακούνε από κάτω, άλλα 10.000. Έλα, θείο, θα σου δείξω τα μπέλια σου. Θα μα μιλήσει για ραδιόφωνο. Κοιλιά την κάνει. Ο Χόμο Ερέκτου του ραδιοφώνου. Κοιλιά την κάνει. Κοιλιά. Κοιλιά έχω, κοιλιά κάνω. Κοιλιά κάνει η εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα. Ναι, αλλά μια ώρα διατάφτα δεν έχει. Αυτό το οποίο μπορεί να δώσει δικαιώματα να σα πούνε πολλά. Δηλαδή. Δεν υπάρχει 17ο τελικό γιατί με αδικεύσανε και με κάνανε. Ποιος γιατί. Ποιο τον αδίκησε. Να τελειώσω. Η αυλή του Σαββίδη τον αδίκησε. Να τελειώσω. Να τελειώσει. Λοιπόν, θα σα πούνε. Κολώνετε να κατεβείτε στο ΟΑΚΑ. Είστε χέστε. Δεν μπορείτε να σπάσετε το ρεκόρ τη κατάβαση των Αριανών. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Δεν το ξέρει. Ποτέ. Δεν το ξέρει. Παρακάτω. Κάλε τον Αριανό από μέσα όλα. Γιατί. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Αν κατεβούν 35.000. Πώ θα κατεβούν. Έτσι. Πώς. Τζαμπαντάν. Εδώ 2.500 πήγαν στην Καμάρα. Τζαμπαντάν, ρε φίλε. Άσε, ρε φίλε. 2.500 στην Καμάρα πήγαν. Κατεβούν 25-30.000 παοξίδες. Γιατί να μην κατεβούν. Πάρε παρακάτω, ρε. Με αυτή την ψυχολογία κατεβούν οι παοξίδες. Λέγε. Λοιπόν, θα σας πούνε 1.200 και το κυριότερο είναι ότι κάνει ένα τεράστιο λάθος ο διπλανός μου. Ναι, πολύ καλά. Όπου σας πιπηλίζει ότι η ΑΕΚ ναι.
θα είναι η ΑΕΚ που είδατε με τον Πλατανιά και τη Λάρισα και θα την κερδίσετε εύκολα με 3-0. Αυτό δεν υπάρχει. Mm. Δεν υπάρχει για δύο λόγους. Ο πρώτος και βασικότερος είναι γιατί η απόφαση ελήφθη 20 μέρες πριν το τελικό. Όπερ και σημαίνει ότι έχει όλη τη δυνατότητα ο Χιμένεθ με τον Μπάγκεβιτς και τους γυμναστές να ξεκουράσουν, να αποφορτίσουν την ομάδα και την έχουν... Δεν μπορεί να έρθει σε φόρμα, ρε Ιάκ. Και να... Δεν θα έρθει σε φόρμα, θα την έχουν φρεσκαδούρα. Δεν μπορεί να φρεσκαριστεί. Θα την έχουν φρεσκαδούρα. Σε φτάνουν 20 μέρες και ρώτησα. Φτάνουν 20 μέρες να το έχει φρεσκαδούρα. Ρε, μια 70 χρονών γυναίκα. Τι να φρεσκαρίσει τη μάπα της, ρε κόκκινη. Δεν φτιάχνεται. Δεν φτιάχνεται. Η ΑΕΚ είναι σε φόρμα. Δεν λέω για φυσική κατάσταση, κόκκινη. Για φόρμα μιλάω. Δεν φτιάχνει ο Χριστοδουλόπουλος να έρθει φρέσκος, το καταλαβαίνεις. Δεν φτιάχνει ο Σιμόης να έρθει φρέσκος. Από το Γιάννη, ο οποίος. Δεν φτιάχνει. Δεν φτιάχνει ο Μπακάκης να έρθει φρέσκος, που είναι φρεσκαδούρα παιχταράς σε βιολογική κατάσταση. Άκου. Ο Χουλθ μπορεί να είναι σε καλή κατάσταση. Ναι, ο Αραούχο και ο άλλος, τον είδε στον άλλον, πώς το λένε, τον Λιβάγια. Δεν φτιάχνει φόρμα. Θες να ακούσεις. 100... Ποδοσφαιρική άποψη. Ναι, θέλω να ακούσω ποδοσφαιρική άποψη. Ποιος λοιπόν, προσκοστεί. Ναι. Απλά για να του λύσω την απορία, γιατί ο Χριστοδουλόπουλος έκανε αυτή τη χρονιά. Ναι. Είναι θέμα διαχείριση από το Χιμένεθ όλα τα παιχνίδια που έπαιζε ο Λάζαρος φέτος. Ναι. Σε πόσο έπαιξε 90 λεπτά. Σε πόσο 75, σε πόσο μπήκε αλλαγή. Ο Ισπανός και ο Μπαγκεβιτς είδαν ότι ο Ολυμπιακός δεν εκαλάψαν το χαζό ΠΑΟΚ να νομίζει ότι αυτός είναι αντίπαλος του φέτος, ναι, και έκανε ρωτήσεις σε ένα πρωτάθλημα που αν έχεις μια καλή ομάδα δεν χάνεις. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα γιατί ο Μελισανίδης δούλεψε στο παρασκήνιο όσο ο Ιβάν Σαρόσος, ολιγάρχης, αφού πλήρωσε. Αυτή είναι ποδοσφαιρική άποψη. Αυτή είναι ποδοσφαιρική άποψη. Σου είπε για τον Λάζαρο. Αυτή είναι ποδοσφαιρική άποψη τώρα. Σου είπε. Πώς έπαιξε. Χέστο αυτό το Facebook. Πώς έπαιξε. Με αυτό το Facebook. Έχει χαζέψει το μυαλό σου με αυτό το Facebook. Έχει καεί το μυαλό σου με το Facebook. Σταμάτα τώρα με την ώρα της εκπομπής. Έχει χαζέψει το μυαλό σου με το Facebook. Τα εγκεφαλικά σου κύτταρα έχουν διαλύσει. Μια Facebook, μια τρία κινητά, μια το αυτό. Έχει χαζέψει. Έχει αποσυντονιστεί. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα, αυτά είχα να πω τον κύριο Σαββίδη. Ότι ο κύκλος του, οι φίλοι του Σαγοράκη, οι Κωνσταντινίδηδες, οι μέτροι, οι ανίκανοι και οι γύρω-γύρω και οι τεχνικοί διευθυντές του φέραν παλτά. Οι άλλοι, ο κύκλος του πάλι τον έφερε, τον πείσαν ότι θα φέρει εδώ το γραμμένο και θα πάρει την ΕΠΟ να πούμε. Και ο άνθρωπος να πούμε ξεπαραδιάστηκε δεξιά και αριστερά. Δεν πήρε ούτε το ένα ούτε το άλλο και είναι οργισμένος με τον κύκλο του. Έμαθα εγώ. Εγώ έμαθα ότι στον γραμμένο δεν μιλάει δύο μήνες. Και καλώς δεν μιλάει. Και τι έγινε. Αλλά δεν φταίει ο γραμμένος. Πέστε το Γιώργο Σαββίδη. Πες το μπαμπά σου, δεν φταίει αυτός. Φταίνε αυτοί που σας πείσανε ότι ο γραμμένος μπορεί να γίνει Καγκάζης Βασίλης. Δεν μπορεί ρε Ιανουσάκη να γίνει Μπριζίτ Μπαρδό. Δεν το καταλαβαίνεις. Λοιπόν. Άντε. Άντε. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κατέβει να παίξει τελικό. Ναι, γιατί συμφέρει σε εμάς. Μην ακούτε βλακίες. Βέβαια. Μην μπαίνετε στη διαδικασία να συζητάμε για ό,τι να είναι. Ναι. Όλα τα τους άμα θέλουν να πάνε στον τελικό. Άμα δεν θέλετε δικαίωμά σας, ναι. Αναλαμβάνεις και την ευθύνη των πράξεών σου όμως από εκεί πέρα. Τι. Γιατί παίρνει μεταλλική φωνή, ρε κόκκινη. Αυτή είναι η φωνή μου, ρε φίλε. Άσε μετά με τη μεταλλική φωνή τώρα. Πάει στο παίζω. Έχει μεγάλο πουλί, ο άλλος ενοχλεί. Είναι ωραίο παιδί, ο άλλος ενοχλεί. Ποιος είναι. Έχει πολλές γκόμενες ενοχλεί. Έχει πολύ καλό αυτοκίνητο ενοχλεί. Όλα ενοχλούν. Το ζηλιάρης είσαι εσύ. Γιατί. Εσύ έχεις μυστικό μάτι, εγώ δεν έχω να ζητήσω. Πώς είναι μυστικό το μάτι. Μυστικό το μάτι σου. Πεινασμένο. Τι τρώει το μάτι, για πες μου. Δεν πάω να το καταλάβεις τι σημαίνει μυστικό ναι, μάτι. Ρε, μυστικό μάτι μπορεί να είναι κάποιο. Άκουσα τη. Μπορεί κάποιο να είναι εκατομμυριούχος. Εκατομμυριούχος. Και να το μάτι του μυστικό. Υπάρχει τέτοιο αυτό. Ή ο άλλος να μην έχει πολλά πράγματα και να μην είναι μυστικό το μάτι του. Εσύ και εκατομμύρια να είχε, το μάτι σου είναι μυστικό. Ζηλεύεις, είσαι ζηλιάρης. Και πού ξέρω δεν έχω. Τι να έχεις. Εκατομμύρια. Με αυτά τα παπούτσια, 12 χρόνια. Πού το ξέρεις. Με αυτές τις κάλτσες. Μπορεί να είναι ένα πολύ καλό προφίλ αυτό. Τι προφίλ. Με αυτή τη μασκάλη τη βρωμερή από εκεί που έχει μια στάμπα. Ναι, δύσκολο σε βλέπω. Δύσκολο. Κόκκινε κατάλαβες γιατί κάναμε φιάση την Κυριακή. Γιατί ήμασταν ήδη πρωταθλητές. Έρχεται και το κύπελο double. Λέει 089. Ναι. Δικαίωμά σου να τη βγαίνεις από πάνω και να λες και να κορδώνεσαι. Αλλά μη μου λες τώρα παραμύθια ότι εσύ ήξερες και ήσουν σίγουρος ότι θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Τότε που έλεγε ο πρόεδρος σου ήτανε. Ναι. Γιατί είναι ο Μελισανίδης. Εσύ 089. Ναι. Τώρα τι να σου πω. Άμα είσαι ο οδηγός του κυρίου Τίγρη. Okay. Άρα δεν είναι βλάκες αυτοί οι 60.000 που πανηγυρίζαν. Τελικά. Ποιος τους είπε βλάκια. Που τους είπαμε. Τους χαρακτηρίσαμε εδώ. Ότι είναι ανόητοι. Για ποιο αυτό πανηγύρισαν οι ηλίθιοι κτλ. Ποιος το είπε αυτό. Το είπαν άνθρωποι δικοί μας εδώ. Το είπαν άνθρωποι δικοί μας. Είναι 60.000 ηλίθιοι λέει που πήγαν και πανηγυρίζαν. Τελικά ήταν ηλίθιοι ή δεν ήταν. Όχι. Όχι τελικά, δεν ήτανε.
Από ηλίθιοι γίνανε έξυπνοι. Όχι. Όχι. Μάλιστα. Τελείωσε. Πάνε σε διάλειμμα και άνοιξε να δούμε τι λέει ο κόσμος, να πούμε. Εντάξει. Okay. Εντάξει, για την ομάδα σου θα πεις τίποτα, τον Ηρακλή. Έρχονται πολλά πράγματα να πω. Ναι, που δεν σε άκουσα να λες τίποτα, ούτε μισή κουβέντα. Σήμερα δεν έχω να πω τίποτα. Σήμερα δεν, εντάξει, τέλειωσε. Εντάξει. Εγώ δεν πουλάω Ηρακλή, ούτε ΠΑΟΚ, ούτε Άρη. Μπράβο, Γρηγόρη. Πουλάς μόνο ΠΑΟΚ. Πουλάω ειδησιογραφία. Τι πουλάς? Ειδησιογραφία. Τέλειωσε, πάει. Όταν έρθει η ώρα του Ηρακλή θα τα ακούσεις κανονικά. Ναι, η ώρα του Ηρακλή ήρθε. Έρχεται. Έρχεται. Από το Σαββατοκύριακο. Α, Σαββατοκύριακο. Ναι, είναι πιο σημαντικά από του ΠΑΟΚ τα παιχνίδια αυτά. Ποιο, του Ηρακλή? Τα παιχνίδια του Ηρακλή, ναι. Ναι. Πιο σημαντικά. Ναι. Το, η περίπτωση ΠΑΟΚ και πρωτάθλημα τελείωσε. Τελείωσε, πάει. Λοιπόν. Άρα. Πουλάει ο Ηρακλής τώρα. Πουλάει πιο πολύ ο Άρης να κάνει δύο νίκες ακόμα και ανεβεί. Ναι. Ναι. Ο Απόλλων, αν μπορεί να πάρει μια ο θέση. Απόλλων. Ο Απόλλων πόντου, ναι. Πουλάει ο Απόλλων. Φυσικά. Απόλλων. Δεν είναι β' εθνική. Τι είναι? Φουτμπολί και ο Ηρακλής γάμα. Πόσο κόσμο έχει ο Απόλλων? Θα τα βλέπεις αξιοκρατικά. Αξιοκρατικά. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το καλοκαίρι έφτασε. Ελαιώνες, αθλητική παιδική κατασκήνωση στο Γωμάτι Χαλκιδικής. Ατελείωτες αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες με πισίνα και ιδιωτική παραλία. Δωρεάν συμμετοχή με το ασφαλιστικό σας ταμείο ή μέσω του ΑΕΔ για χαμηλόμισθους και ανέργους. Τηλέφωνο 2310-243-383 και στο www.eleonescamp.gr. Ταξίδι Τσαβαντού, αλλά σαν τους ελαιώνες δεν έχει. Αγάπη μου, βρήκα το ιδανικό μέρος για το γάμο μας, ε! Θα πάμε στο Κίεβο! Στο Κίεβο, όχι σε νησί! Τι νησί! Εμείς θα κάνουμε τη διαφορά! Και σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Δηλαδή εσύ και εγώ. Και οι γονείς μας, οι φίλοι, να μην έχουμε κόσμο! Κόσμο θες! 70.000 θεατές θα έχουμε! Όλοι αυτοί για μας! Μα για ποιον άλλον, αγάπη μου! Εσύ, μέχρι πού θα έφτανες για τον τελικό του UEFA Champions League? Τώρα με την Κοσμοτέ TV ένα μήνυμα αρκεί. Αν είσαι συνδρομητής, στείλε Κοσμοτέ TV στο 19129 και μπορεί να είσαι ένας από τους 5 τυχερούς που θα ταξιδέψουν στο Κίεβο με ένα άτομο της επιλογής τους για να ζήσουν την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία. Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Χρέωση 11 λεπτά ένα SMS. Όρη συμμετοχής στο κοσμοτέ.tv.gr. Ονομάζομαι Ευαγγέλης Φουζής και είμαι αγρότης. Με το που τελείωσα το δημοτικό, έφυγα. Μου άρεσε πάρα πολύ το χωριό και γύρισα ξανά πίσω στον τόπο μου. Και από τότε μέχρι και σήμερα ζω εδώ στους Κήπους, στο Εύρο. Η διαδρομή του Αγωγού είναι από εδώ, από το σημείο 0 που το ονομάζουμε εμείς σημείο 0 και περνάει όλη την Ελλάδα και πάει μέχρι την Αλβανία. Όταν ξεκίνησε το έργο να γίνεται, οι άνθρωποι του έργου μας λύσανε πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ τώρα ξέρω και ακριβώς τι θέματα είναι δικά μου. Δεν ξέρω, είναι ο τόπος που με τραβάει. Εγώ αν είχα κι άλλη ζωή θα ξαναγύριζα ακόμη μια φορά πίσω. Οι διαδρομές των ανθρώπων συναντούν τη διαδρομή του Αγωγού. Επισκεφτείτε τη σελίδα του TAP κάθετος διαδρομές και δείτε τις ιστορίες τους. Είμαστε η εταιρεία Κρέατα Χατζιαγόρου, μια οικογενειακή επιχείρηση με πρότυπες εγκαταστάσεις στην Κρητιά Θεσσαλονίκης ήδη 40 χρόνια στο χώρο. Στα καταστήματά μας, ο καταναλωτής ξέρει τι παίρνει. Κάθε προϊόν έχει επάνω την μέρα εξφαγής, όπως και το κτηνοτρόφο. Προτείνουμε έτοιμες λύσεις με συνταγές που οι ρίζες τους βρίσκονται χρόνια πίσω. Σουτζουκάκι όπως παλιά. Κεμπάπ από Ανατολή. Μπιφτέκι Θεσσαλονίκης. Και φταίδες με φρέσκο δυόσμο. Κρέατα Χατζιαγόρου. Στο Καπάνι Βλάλη 35, στον Εύωσμο Εθνικής Αντιστάσεως 31 και στην Εφροσύνης 24. Κρέατα Χατζιαγόρου. Υπόθεση οικογενειακή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Τέλεια θερμοκρασία και εξασφαλισμένη οικονομία. Άλλος ένας γρίφος που έλυσε η Tetralux. Πιστοποιημένο σύστημα θερμοπρόσωψης για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων και ενεργειακά χρώματα. Με ένα απλό βάψιμο εξαφανίστε τη μούκλα και εξοικονομήστε ενέργεια. Χρώματα Tetralux. Για ένα ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Τα προϊόντα Tetralux θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα και στα Tetralux Stores. Tetralux. Εμείς με χρώμα λύνουμε τους γρίφους.
για αυθεντική ιταλική πίτσα επιλέγεις Giordani. Ακούστε, μία γίγας, μία οικογενειακή και ένα καλτσόνε μόνο με 10 ευρώ. Giordani. Με δύο καταστήματα στη Βέρεια. Πιερίου 198 ρεστοράν και Καρατάσου 22 delivery. 2-3-3-1-0-63-0-0-2. Η συσκευή υγραεριοκίνησης που έβαλες σου δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Αποσυρέ την. Αντικατέστησε τώρα την παλιά σου συσκευή με συσκευή νέας γενεάς στην ΓΑΣ Θεοδόρου. Στη Γιαννιτσόν 181 πίσω από τα ΚΤΕΛ και ξέχνα προβλήματα και δυσλειτουργίες. Απόσυρση παλιάς συσκευής υγραερίου με την εγγύηση της ΓΑΣ Θεοδόρου. Επικοινώνησε στο 2310-523131 ή στο autogas.gr. Αξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω. Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα 4ALL ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα 4ALL λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλήσο Φούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω. Η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Σαμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Την Κυριακή, 29 Απριλίου, στο PAOK Sports Arena αναβιώνουν μάχες μιας άλλης εποχής. Presenting Colosseum Prime Fight Show. Kickboxing, Muay Thai, Pro Boxing, MMA. Κυριακή 29 Απριλίου, PAOK Sports Arena. Οι πύλες ανοίγουν στις 4, Main Event στις 7. Τιμές εισιτηρίων παιδικό 5 ευρώ, ενηλίκων 10, 15, 20, Ringside 25 ευρώ. Προπόληση Extreme Stores Θεσσαλονίκης και εμπλεκόμενες σχολές. Ένα άγγιγμα, χίλιες αισθήσεις. Ένα όραμα, χίλιες ιδέες. Χίλιες επιλογές, ένα όνομα. Η ιστορία συνεχίζεται. Prince Oliver, New Collection. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές. Υπενθυμίζοντας, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας. Το κάνετε τηλεφωνώντας στο 18133 και έχονται μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και να σας δει η οριστική διαγραφή σε ένα μόλις λεπτό και να πάρετε την καλύτερη τιμή της αγοράς. Μην ξεχνάτε ότι μπαίνοντας στο www.parto.gr μπορείτε να βρείτε μια τεράστια γκάμα από ένα πολύ μεγάλο βαζάρι εναλλακτικών και να βρείτε όλες τις μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ, παρακαλώ. Ωραία. Πριν πάμε στον κόσμο, να πω ότι η χορηγός μας είναι η Hyundai Εσκιά της Μπαλοδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου είναι σε προσφορά αυτές τις μέρες το Hyundai i20 με 11.090 ευρώ. Το κάνετε δικό σας με 3 χρόνια σέρβις, καλά ακούσατε, 3 χρόνια σέρβις, εντελώς, μα εντελώς δωρεάν, και με την εργασία και με τα ανταλλακτικά. Περισσότερα τώρα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πάμε στον κόσμο ή θέλω να πεις κάτι. Θέλω να πω ότι από τώρα, από 3-4 ώρα, μπορείτε να βλέπετε το πρόγραμμα του ART στο Super TV. Όσοι θέλετε να μας βλέπετε εκεί πέρα στο ART, από τις 3 ώρα και μετά θα μας βλέπετε στο Super TV. Το Super TV είναι ένα κανάλι τηλεοπτικό, μου φαίνεται είναι, έχει έδρα στη Χαλκιδική. Και πιάνει Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Νάουσα, Βέρεια, λίγο Σέρες, Κεντρική Μακεδονία να πούμε κτλ. Γύρω στα 2 εκατομμύρια κόσμο πιάνει. Okay. Πάμε. Πάμε. Ναι. Ορίστε. Έλα Γρηγόρη. Έλα φίλε μου.
Καλημέρα και στον Κωστή καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, παίρνω από το Ανόβερο, από Γερμανία. Ναι. Εξορία είσαι. Έχω ακούσει όλα αυτά που λες Κωστή. Ναι. Και δεν συμφωνώ. Μπράβο. Με τίποτε. Μπράβο. Για να σου εξηγήσω παρακάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν φεύγει μια ομάδα ο Ολυμπιακός, έτσι, παίρνει την ομάδα του και φεύγει, τιμωρούν μόνο τον ΠΑΟΚ? Δεν τιμωρούν τον Ολυμπιακό? Όχι. Το διαιτητή δεν υπάρχει πειθαρχικό? Όχι. 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 Γιατί το λες αυτό όχι? Γιατί λέει, δηλαδή, τη βλέπει οι ομάδες θα την πληρώνουν και οι φίλαβλοι. Ναι. Να μην εκφραστώ. Να μην εκφραστείς. Ιδέα, γιατί δεν κάνει. Δεν έτσι. Κάνει. Δεν κάνει. Σας συμβουλεύω εκεί πέρα. Μη γιατί με αυτά τα πράγματα. Μη με συμβουλεύεις καθόλου. Σωστά. Άλλο να συμβουλεύσεις. Εδώ στη Γερμανία μας σου πω ένα περιστατικό. Τι έγινε? Αλλά θα σε παρακαλέσω. Ναι. Να το ψάξεις στο ίντερνετ. Ναι. Τελείωσε ο αγώνας. Ναι. Και κατεβήκανε στα ποδητήρια. Ναι, ναι. Δεν είναι αγώνας, το ημίχρονο ήταν. Όχι, όχι, συγγνώμη. Τελείωσε ο αγώνας και σε 7 λεπτά τους ξανακαλεί και χτυπάει πέναλτι. Γιατί το είδε στην τηλεόραση. Δεν τελείωσε ο αγώνας, το ημίχρονο τελείωσε. Πάμε επόμενη γραμμή, δεν συνονοηθούμε. Στο Mainz Freiburg την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Λοιπόν, άκου εδώ, Mainz Freiburg. Εκεί την ΕΠΟ δεν την παίρνουν έτσι όπως την παίρνουν εδώ. Εντάξει, Mainz Freiburg. Άμα καταλαβαίνεις, γιατί πρέπει να είσαι λίγο πόντιος εκεί επάνω. Στο λέω όμως να το καταλάβεις. Του είπαν του Σαββίδη θα πάρουμε την ΕΠΟ με το γραμμένο και θα έχουμε τους διαιτητές, τους δικαστές κτλ. Αλλά τελικά ο άνθρωπος είδε άλλα. Τον κύκλο του να κοιτάξει. Τους συμβουλάτορές του. Τους συνεργάτες του και πάμε στον επόμενο. Τα κλάματα αφήστε τα. Πάμε παρακάτω, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλώς τώρα. Λοιπόν, αεκτήτα πολιτόφορο. Μάλιστα. Λοιπόν, ρε Ραπ, οι Παοκτίδες σε τακτά διαστήματα αναφέρουν το τατού που έχει ο Γκαρσία στο σώμα του, δεν ξέρω που το έχει, και λέει ότι επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά την πουλάδα που λέτε ότι έχει ΑΕΚ, ότι έπεσε στην τρίτη κατηγορία. Δεν έπεσε. Ναι. Το νόημα του τατού του Γκαρσία, πού αποκτά ουσία δηλαδή? Όταν λέει το πέσεις, τι εννοεί? Να πέσεις σε κάποια λακκούβα, να σκοτάψω και να πέσω στο δρόμο? Όχι, φίλε. Τώρα αν θες να κάνουμε είναι... καλαμπούρι, μπορεί να κάνουμε όσο θέλει. Όταν λέμε να πέφτεις. Είναι κάτι σαν αυτό που έπαθε η ΑΕΚ. Όχι, καμία σχέση. Αλλά σαν τι? Η ΑΕΚ, φίλε, νεκραναστήθηκε όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε παρακαλώ. Ρε Γρηγόρη, όταν λέω ότι επιτρέπεται να πέσεις, τι εννοεί? Να σκοντάψεις σε κάποια λακκούβα? Επιτρέπεται να κάνεις λάθος. Ωραία, στην ΑΕΚ πήγανε κάποια λαμόγια και φάγανε κάποια λεφτά. Βρε φίλε μου καλέ, η ΑΕΚ δύο φορές τόκευσε, δύο φορές τόκευσε και δύο φορές σήκωσε κεφάλι. Ο Ηρακλής. Κατά τον Πετοφύλλο μιλάει με σένα. Με σένα. Μίλα εσύ με τον Φύλλο, με τον Φύλλο μιλάει. Ο Άρης. Λοιπόν, η ΑΕΚ ίδια επέλεξε το δρόμο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Γρηγόρη, είναι σχετικό. Ισχύει και για τον Ηρακλή αυτό που εννοώ. Λάθος κάνεις, δεν ισχύει για τον Ηρακλή. Δεν ισχύει, ο Ηρακλής θα κάνει καλά, αλλά δεν έκλεψε λεφτά. Είναι αδικημένος 100%. Δεν με βρίσκεις αντίθετο. Ο Ηρακλής δεν επέλεξε ποτέ να πέσει κατηγορία. Ο Ηρακλής είναι αδικημένος. Επέλεξε, τον ρίξαν Β' και πήγε Δέλτα. Πώς δεν επέλεξε? Δεν υπάρχει αυτό που λέει. Τον ανέβασε για ψέματα. Δεν καθόλου. Κινήθηκε νομικά και επειδή κινήθηκε νομικά. Α, μην κινιόταν. Ακόμα και αυτό το χρεώσαμε. Α, μην κινιόταν. Φίλε Κωστή, ναι. Αυτό που συμβαίνει με τον Ηρακλή, δεν υπάρχει χειρότερο. Μεγαλύτερη αδικία στον ελληνικό αθλητισμό γενικά, όχι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ηρακλής είναι μια κοινωνική περίπτωση όπου οι κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ, όταν τον είχαν ανάγκη τον Ηρακλή και τους αριστερούς της θύρας 10, τους γλύφανε και μόλις πήρε εξουσία ο Τσίπρας, αυτούς που πολέμησε πιο πολύ ο Τσίπρας και το κόμμα του ήταν οι κομμουνιστές της θύρας 10 και ο Ηρακλής. Επόμενη γραμμή. Αυτό για να ξέρετε τι εστί κομμουνιστής. Καλημέρα, Τσίπρας. Ας τα πούνε η θύρα 10 όλοι. Στα πούνε η θύρα 10. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Αυτό που λέει, να ρωτήσω κάτι, όλα καλά και όλα ωραία. Αυτό που όλο το χειμώνα μας υπηρούσε στο μυαλό, ότι ο ΠΑΟΚ θα ευνοηθεί, έχει πάρει την ΕΠΟ και το ένα και το άλλο.
Εσύ, σαν όλους τους ανθρώπους που κάνουν λάθος, δεν πρέπει να βγεις να πεις παιδιά, έκανα λάθος. Τι λάθος να κάνω, ρε Χωριάτη. Πλήρωσες να πάρεις την ΕΠΟ, ρε Χωριάτη. Έχεις δικό σου πρόεδρο της ΕΠΟ, ρε Χωριάτη. Είχες φιλικά μάτς, ρε Χωριάτη, και έχασες το πρωτάθλημα. Να σε ζητήσω εγώ συγγνώμη, ρε Χωριάτη. Πάμε επόμενη γραμμή. Να σε ζητήσω, ρε Χωριάτη, δικό σου πρωτάθλημα που έχασες εγώ συγγνώμη. Με καλή ομάδα. Με καλή ομάδα, με καλό προπονητή. Με πρόεδρο, με φίλους. Με πρόεδρο της ΕΠΟ δικό σου. Σου πήρε ο άλλος την ΕΠΟ από τον Ολυμπιακό και κάνατε εσείς μπούκα στην ΕΠΟ και το πήρε ο άλλος και πρέπει να σε ζητήσω εγώ συγγνώμη, ρε ταγάρι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Με το 1 τρίτο του μπάτζετ η ΑΕΚ από σένα. Τι να σε ζητήσω συγγνώμη. Χωριάτη. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα ρε φίλε. Τι κάνετε παιδιά, καλά είστε, από Λος Άντζελες, Αχιλλέας. Γεια σου Αχιλλέα. Τώρα η προφορά σου Λος Άντζελες δεν θυμίζει για να είμαι ειλικρινής. Έλα. Καλά, εντάξει. Παοξής. Βόρειο Ελλαδίτης, Δραμινός. Βόρειο Ελλαδίτης και ζεις σε νησί, στην Κο... Στη Ρόδο. Συγγνώμη. Ποια Ρόδο ρε φίλε. Η κόκκινη Ρόδο είναι δίπλα. Ποια κόκκινη, ποια Ρόδο ρε. Εσύ σε βλέπεις και εσύ. Ακριβώς. Κατανοητό. Να κατεβούμε πιτσιρικάδες. Αυτό είναι. Με τερματοφύλακα τον Τζόρνταν που έχει τον παράκι εκεί στην Κλεάνθους. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Τους κάνεις τέτοια πλάκα. Μάλιστα. Ένα και να κάνουν δύο. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη ρε Χιλιά. Θα αφήσεις να πάει η ομάδα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα διαψευθεί. Να σου βάλει 10 γκολ και να γράψει ιστορία ότι έφαγες 10-0 σε τελικό κυπέλλου. Ναι, γιατί θα λέει το 10-0. Τον Αχιλλέα ρωτά. Ναι, δεν τον νοιάζει. Κοίταξε, για αυτούς θα είναι τα 10 γκολ για μένα. Για σένα όχι που το ζούμε τώρα. Πώς δεν θα θυμάμαι. Μετά από 10 χρόνια όμως. Δεν θυμάμαι τον Ηρακλή που δεν πήγε στον Παράς. Θα σου λένε ότι έφαγες 10 γκολ. Δεν μετράει, ας έφαγα 20. Ακριβώς αυτό που λέει ο Κώστας. Ας λένε αυτοί. Τους τραυματίζω και δύο παίκτες. Οκ. Τελείως. Bye bye. Έτσι κι αλλιώς αυτά που κάνανε. Να είστε καλά παιδιά, γεια σας. Αυτό είναι ρε. Πολλοί παοξίδες και 45άρδες και 40 θα πάω, τους ξεφτυλίζω και θα γυρίσω. Άλλοι λένε να πάω, τους βάλω 3 γκολ και να γυρίσω. Και άλλοι λένε να πάω, πια μα φάω 2. Πάμε επόμενη γραμμή. Επικοινωνιακά, άμα το χάσει και πάει, δεν θα είναι καλό. Θα βγαίνουν οι άλλοι και θα είναι, να ορίστε ρε, χάσατε και στο κύπελο να πούμε. Έλα φίλε. Καλά ρε FM, πάω και εκεί. FM κλάψα ρε, ναι. Κόψτε τον για αυτό που είπε. Κόψτε για αυτό που είπε χθες. Τι είπε χθες? Για παιοθυλασμούς μιλούσε στο τέλος. Εντάξει. Βγήκες στη δε... Εγώ σε κόβω, ναι. Βγήκες να μου στείλεις τα αρέστα και σου σε παρακαλώ. Μη. Πρόσεχε τους χαρακτηρισμούς, τρώμε πρόστιμα. Χαρακτηρισμούς. Χαρακτηρισμούς. Γιατί, για αυτό τον κλείνεις τώρα. Ναι. Για το χθεσινό. Γιατί δεν ακούει. Αφού δεν το κάνει η ΕΣ και εμένα. Το νομίζει. Το έκανες και τι σημασία έχει. Άμα βγαίνει και βρίζει. Μάλιστα. Ο Γρηγόρης είναι άνθρωπος χριστιανός, δεν βρίζει. Καλά σε έκανε και σε έκανε. Το πρόσωπο είναι χριστιανικό. Παρακαλώ. Εσύ δεν σε νοιάζει η ποιότητα του χαρακτήρα σου, εσένα το πρόσωπο. Άμα δεν υπήρχε πρόσωπο, ας έβριζε ό,τι θέλει. Ωραία κοινωνία δίνεις. Αυτά σου μάθανε. Δεν τη δίνω εγώ την κοινωνία. Αυτά σου μάθανε εκεί στο κατηχητικό. Συνοδό Χουρμούζη να πούμε. Του κατηχητικού. Α, δεν είσαι του κατηχητικού. Πάμε παρακαλώ. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι την τιμωρία, γι' αυτό δεν βρίζω. Ιδεάλω θα βρίζα. Μάλιστα, εντάξει ρε Γρηγόρη. Προσαρμόζομαι. Μπράβο Γρηγόρη, μπράβο. Ωραίος χριστιανός είσαι. Μπράβο. Τσάμπα τα μαθήματα που σε έκανε ο Παΐσιος απάνω στο βουνό να πούμε. Λέγε φίλε, ναι. Άρα με το φόβο λειτουργείς εσύ, όχι με, την, καλά, με το σωστό. Μάλιστα. Μάλιστα. Έλα φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε, ναι. Εσείς είστε, ναι. Ναι. Ήθελα να πω Γρηγόρη για τα χτεσινά που έλεγες. Αν ήταν ένας Γάλλος, ένας Γερμανός ή ένας Αυστριακός έβλεπε τις τιμωρίες ή το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Ναι. Ξέχασες κάτι όμως, ο Γάλλος. Ο Αυστριακός ή ο Γερμανός, άμα διάβαζε ΠΑΠ, θα έλεγε αυτή η ομάδα που μπουκάρουν μέσα και πλακώνονται με την αστυνομία. Πες μου μια χρονιά που δεν έφαγε τιμωρία από την ΟΕΦΑ. Μια χρονιά μόνο πες μου. Ο ΠΑΟΚ πότε έφαγε τιμωρία από την ΟΕΦΑ, για πες μου. Το 11, δύο χρόνια μειώθηκε σε ένα. Με την Paris Saint-Germain, με τη Rapid Vienna. Δεν ήταν το 11 φίλε, με τη Rapid Vienna ήταν πήγε το 11. Πήγε μέχρι στο ΚΑΣ πήγε με τη Metalist. Τα ξέχασαμε αυτά. Ναι, και τι σημαίνει αυτό. Ότι είναι χειρότερη οπαδή όλου του κόσμου, αυτά θα μου πεις. Πήγε, δεν πήγε. Το 11. Πες μου ρε άνθρωπε του Θεού, εσύ πιστεύεις πριν. Με τη Rapid Vienna δεν έφαγε τιμωρία. Ναι, έφαγε. Τι λες δηλαδή ότι. Με την Paris Saint-Germain δεν έφαγε τιμωρία. Πριν από 30 χρόνια, τι θες να πεις ότι ο πάει του πάγου. 30 χρόνια, το 11 ρε φίλε. Ποιο 11 με την Παρή ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Το 11 με
τη Rapid Viena. Το 90 ήταν με την Πάρη. Μην φωνάζει, μην φωνάζει, μην καρίζει. Μπε και δε τα πότε έφαγε τη μωρή. Καλά, οκ, okay, φίλε. Μπε στο Google, ρε γρήγορα. Άλλο Rapid και άλλο Πάρη. Άλλο Rapid. Ε, μου, από το 11 και μετά δεν έχει φάει τη μωρή, ναι ή όχι. Έφαγε και. Μα λες ότι ο Ευρωπαίος άμα δει αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Τι να δει αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, ρε. Τι θα δηλαδή, ότι. Ότι μια ομάδα που του φταίνει εδώ το καθεστώς και δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα στην Ευρώπη, τι του φταίει, ρε μεγάλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κατάλαβες κάτι εσύ. Δεν συνονοηθείς. Πάμε επόμενη γραμμή. Γιατί ρε Γρηγόρη να το τραβήξουμε το θέμα. Τελείως. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Έχεις το δικαίωμα. Στο σπίτι άμα σου τύχει καμιά, στη δουλειά καμιά τέτοια ιστορία. Πώς θα φύγεις. Κατάλαβες. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Γρηγόρη. Εδώ είναι. Ραπτόπουλε. Εδώ είμαι. Καλά, δεν ξέρετε, δεν θυμάστε από πού βγήκε. Επιτρέπεται να πέσεις. Επιβάλλεται να σηκωθείς. Αρχαίο ρητό είναι, ρε φίλε. Ποιο αρχαίο, ρε. Ποιο αρχαίο, ρε Γρηγόρη, είστε καλά σου. Ο Γκαρσία δεν έπαιζε από μέσα, φορούσε μια φανέλα όσο έπαιζε ο Παύλος, ο Γκαρσία, ρε, ο Αργεντινός, στον ΠΑΟ. Μια φορά τη σήκωσε και έγραφε από μέσα. Επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Είχε και μια σκεμπέ από μέσα, βέβαια, ο Γκαρσία, ναι. Το ξέχασε. Οπότε. Σωστό. Οπότε. Οπότε αυτό είναι. Αυτό. Που λένε, τι δουλειά έχει η ΑΕΚ και ο Ηρακλής και ο Βλακής. Τι ομάδα είσαι εσύ, ρε. Πώς. Τι ομάδα είσαι. Τι θα είμαι, το ερώτηση είναι αυτή. Πού ξέρω εγώ. Πάω και είναι. Ποδοσφαιρικός αθλητικός όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Κανιβάλων. Ναι. Μαου, ε. Έτσι μας είπε ο άλλος. Από κάτω. Να θυμάσαι. Το μάθαμε, εντάξει. Ναι, βρε. Άντε, μπράβο. Άντε, φιλιά, φιλιά. Δωρεάν μαθήματα μας έκανε, μπράβο. Ωραίος. Επόμενος κύριος. Ωραίος ήταν. Ναι. Ωραίος ήταν. Καλημέρα. Εγώ μιλάω. Μάλιστα. Γεια σας και χαρά σας. Ναι. Από τότε που καψουρεύτηκα με αυτό το ραδιόφωνο το δικό σας, κοντεύω να χάσω το μυαλό μου τελικά. Γιατί, ρε φίλε. Γιατί το λες αυτό. Γιατί πότε το είχες στο μυαλό, συγγνώμη, γιατί εμείς το έχουμε χαμένο εδώ και χρόνια. Εγώ κάνω παρέα και με βλαμμένους. Δηλαδή ετοιμάζω ένα αυτοκίνητο να τρέξω σε αγώνες, το φτιάχνω, το σενιάρω, το αυτόνο και μετά παίρνω, είναι πόρισε το εργαλείο. Και θα πάρω μετά εγώ το σκαραβαίο να πάω να τρέξω με το σκαραβαίο. Σήμερα δηλαδή έχω χάσει το μυαλό μου το πρωί, ό,τι θέλει, όλες τις εκπομπές, ό,τι θέλει ο καθένας δει. Δεν το κατάλαβα αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να πω ότι είναι καλύτερη ομάδα. Ας την πω ότι είναι εισάξια. Στο γήπεδο της χωρίς φιλάθλους έχει χάσει δύο παιχνίδια στα χαρτιά με ΑΕΚ και τέτοιο. Είναι... Δεν ξέρω αν ξαναυπάρχει αυτό ηθικό, το πράγμα. Ηθικό δίδαγμα. Ηθικό δίδαγμα. Έπρεπε να παίξει όλα τα παιχνίδια χωρίς κόσμο ο ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Αυτό τώρα είναι άλλο κομμάτι. Λοιπόν, εκτός έδρας, εκτός στην αρχή τότε με Πανιόνιο, Λάρισα, Απόλλωνος Μύρνης και Λεβαδιακός που έφερε αυτές τις ισοπαλίες, έκτοτε κάνει τη βλακεία και εκεί κάνει και βλακεία ο προπονητής, γιατί είσαι στο 94-95 λεπτό, είσαι στην ισοπαλία και αδειάζει η ομάδα τελείως την άμυνα και φεύγει ένας παίκτης και χάνουμε και τον πόντο. Λοιπόν, εμείς πρέπει να πάμε τώρα εκεί, είμαστε σε καλύτερο φεγγάρι καταρχήν, έχουμε καλύτερη ομάδα, καλύτερους παίκτες. Ποιο φόρμα? Ακριβώς. Ο Βαρέλα... Στην κατοχή μπάλας που παίζεις εσύ, γιατί αυτοί δεν την έχουν, έχεις και μεγάλες διαστάσεις γηπέδου. Ναι. Σίγουρα αυτά τα είπες πριν από λίγο. Να σου πω κάτι όμως, Ρεκώστα. Γιατί να μην πας. Έχω ένα πρόβλημα μαζί σου. Ναι. Σε παρακολουθώ και σε μαρμίτες και σε τέτοια. Ναι, ναι. Δεν κάνω άλλη δουλειά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ είμαι Θεσσαλονίκη, ασμένο εδώ στην Τανάγρα. Ναι. Λοιπόν, βλέπω καταρχήν ότι έχεις ποδοσφαιρικές γνώσεις. Γιατί ποδοσφαιρικές γνώσεις πιστεύω ότι λίγοι δημοσιογράφοι έχουν. Και οι παλαιότεροι δεν είχαν καθόλου. Κοίταξε τώρα, δηλαδή, αυτό δεν είναι και προσόν. Γιατί έτσι όπως έγινε η μπάλα. Η ανάλυση δεν πουλάει πολύ τώρα, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Καλά, δεν πουλάει στα άτομα που... Δεν πουλάει. Δεν πουλάει σε όλους. Αυτοί όμως που γνωρίζουν και έχουν διάθεση... Ή τέλος πάντων πουλάει σε ένα μικρό κομμάτι της εβδομάδας, ας πούμε, ναι. Ναι. Εντάξει, σε αυτούς που γνωρίζουν από ποδόσφαιρο, σε αυτούς που τους διώξαν και από τα γήπεδα, έτσι. Εντάξει. Μας διώξαν από τα γήπεδα. Έχει πάει ο κάθε κακομοίρης εκεί. Λοιπόν, την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ξέχασα να σου πω, είμαστε και φιλαράκια με το Χαριλάκι. Το Γανωτήρι.
Α, ο Γανωτίδης είναι. Είμαι θαυμαστής του. Έπρεπε να στη δημοσιογραφία ο Γανωτίδης, λάθος έφυγε, αλλά είναι άλλη κουβέντα αυτή τώρα. Εντάξει, αυτό τώρα έτσι απλά το είπα. Έχασε και τον πατέρα του, ένα πολύ μεγάλο άνθρωπο. Πολύ έντιμο, τίμιο, λαϊκό παιδί, ένα φοβερό άνθρωπο. Καλή οικογένεια είναι οι Γανωτίδηδες, είναι καλή οικογένεια. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τους γνώρισα, λοιπόν, τους ξέρω καλά. Όχι ηθικό δίδαγμα που είπε ο φίλος, η ομάδα πρέπει να κατέβει, να πάει να παίξει στο γηπεδάκι. Ένα παιχνίδι είναι, έτσι. Και σε ένα παιχνίδι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, είτε χάσει είτε κερδίσει. Όχι, δεν πρέπει να χάσει. Δεν θα επικοινωνιακά, άμα χάσει, έχει θέμα μεγάλο. Δηλαδή, μη σου πω ότι θα έχουμε και γκρίνιες άμα χάσει. Θα πάψει να είναι μας αδίκης, άμα κάναν. Άμα χάσει καθαρά, θα έχουμε θέματα. Έχει και μεγάλη κριτική. Μεγάλη κριτική. Αν κερδίσει, μεγάλη διαφορά. Αν κερδίσει, σου λέει, βάλεις, εγώ σας έπαιξα την μπάλα, σας πήρα στην Αθήνα, ορίστε, μου πήρατε το πρωτάθλημα στα χαρτιά, α, πάτε και εγώ είμαι η καλύτερη ομάδα. Και είμαι και πρωταθλητής και κυπελούχος και άντε πάτε σε διάλογο και κάνει και μια φιέστα εδώ και γίνεται ο χαμός. Αν χάσει, είναι ζόρικα τα πράγματα. Δεν είναι το... Έχει μεγάλη απόκληση συναισθηματική η ήττα με τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Με όσα έχουν προηγηθεί όλο αυτό το διάστημα. Λέω εγώ. Ναι. Πασχαλάκης. Πασχαλάκης. Ο Βαρέλα είναι σε τρομερή κατάσταση. Σε άνοδο, Πασχαλάκης. Ο Μάτος είναι πεσμένος. Τεράστιος, τεράστια φυσιο... Δεν μπορεί να περάσει η ΑΕΚ από αυτή την ομάδα. Το θυμάστε αυτό που σας λέω. Αυτό πιστεύω και εγώ, για χαρά. Αυτό πιστεύω και εγώ. Στο χρονικό σημείο, αυτό πιστεύω και εγώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς το να. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Καλά είμαστε, καλέ μου άνθρωπε. Να είστε καλά, λέμε το παιδί, και εσύ καλύτερα και εμείς καλύτερα. Για πέτω. Θα ήθελα να δώσω δύο χαιρετισμούς σε έναν άνθρωπο που μας έφυγε σήμερα από τη ζωή. Και πώς θα δώσεις χαιρετισμούς στον πεθαμένο. Δεν θα σε ακούσει. Πάψε, χριστιανέ μου. Καλά, εντάξει. Θα σου μιλήσει και χριστιανός με τα λεγόμενά σου. Ναι. Θα ήθελα να δώσω ώρα καλή του στο φίλο μου. Το στέλνω τον Τερζή, τον Βεριώτη, για μας τους Βεριώτες, εμείς το λέγαμε Παγκρατίδη. Ποιο Τερζή λες? Το Στέλιο, το Σιλιανό. Στάσου. Και σήμερα. Ένα Τερζή που έπαιζε στον Άρη, που ο γιος του είναι προπονητής. Δεν μιλάμε για ποδοσφαιριστές, θα μιλάμε για οπαδούς. Α, συγγνώμη. Ραπτόπουλε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Πες μου. Πριν από 3 χρόνια που σε πήρα τηλέφωνο και σου είπα ότι έχω κάτι γύρια στη Βέρεια. Και σου είπα, επειδή δεν έχουμε κατσίκι και γάλα, έλα να σε δώσω το τραχανά να φας. Αυτός είμαι. Με έδωσες τελικά. Είπες το τραχανά, να του δώσεις τραχανά. Τι ναι. Να σε πω και παρακαλώ, κύριε Κόκκινε. Έλα, ναι, ναι. Πόσο χρόνο πέθανε ο Τερζής? 51 σήμερα, 11.30 ώρα το... 51? 51, ναι. Από τι? Εγκεφαλικό. Θα πει και αυτός. Τουλάχιστον με τη μία ή ταλαιπωρήθηκε? Η μάνα του... Ο πατέρας του πέθανε από χρόνια, δεν ήταν εκεί να το δει. Η μάνα του που ήταν, τα αδέρφια του και οι αδερφές του, αυτοί ξέρουν. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ήμουν παρόν. Μάλιστα. Ο Θεός να τον απάψει, να το θυμάσαι, να είσαι καλά. Και ακόμα ένα, μου επιτρέπεις? Σου επιτρέπουμε, ναι. Πολλά χαιρετίσματα στον Παύλο τον Κυριακόπουλο. Μάλιστα. Επόμενος. Ποιος είναι ο Παύλος ο Κυριακόπουλος? Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κοντά είμαστε στην ηλικία, Κόκκινη. Τι κοντά είμαστε, δεν πλέον. Προηγουμένως είπε ο Κώστας κάτι για τον αγώνα. Αν χάσουμε, θα υπάρχουν προβλήματα. Γκρίνιες, κριτικές, μύρλα. Όχι, φίλε. Είναι ο μοναδικός αγώνας που είναι ένας. Είναι ένας αγώνας αυτός. Αν τον κερδίσουμε, βγαίνουμε κερδισμένοι. Αν τον χάσουμε, το πρωτάθλημα μας το πήραν μες στην Τούμπα. Όχι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι κότες. Έτσι λες εσύ. Γιατί αν το πάρεις, η ψυχολογία σου και ο χλεβασμός σου απέναντί τους θα είναι άλλος. Εάν το χάσεις, θα τρως μπούλινγκ από αυτούς. Εγώ πρέπει, θέλω να γίνω τελικός. Πολύ. Δεν θέλω να μην δεν πάτε. Οκ, boy. Φιλιά, boy. Λοιπόν, στο Super, το κανάλι μπορείτε να δείτε το Art TV από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Όσοι θέλετε να δείτε. Πάμε τελευταία γραμμή για το ημίωρο. Γραμμή, διάλειμμα. Ό,τι πιο κόκκινο.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Τα Voy & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricker, Garbi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60, Voy & Noi. Τώρα με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρούχο Γούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voy & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόθεσης. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Σμαράγδα, θέλεις παγωτό? Δημήτρη, αφού ξέρεις, παγωτό τρώω μόνο από τον Νικολαίδη, γιατί θέλω το παγωτό μου ολόφρεσκο, με αγνά υλικά και γάλα ημέρας. Ζαχαροπλαστή Αρδοπία Νικολαίδης. Απίθανες γεύσεις, μεγάλη ποικιλία. Ζαχαροπλαστή Αρδοπία Νικολαίδης. Εύοσμος Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και Λαγκαδάς απέναντι από τον ΟΑΕΔ. Γιατί η ζωή είναι γλυκιά. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Ή Happy Days ή τίποτα. Χάπι ρυθμός, χάπι παλμός, παντού χαμός και πανικός. Η κατασκήνωση αυτή σου ομορφαίνει τη ζωή. Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr. Ούτο Γκάζ Γαβριλίδης. Έχετε αγανακτήσει με το σύστημα υγραεριοκίνησής σας? Με 350 ευρώ δίνουμε τη λύση. Με πλήρη αλλαγή του συστήματος υγραεριοκίνησης με ένα λοβάτο και γραπτή εγγύηση ενός χρόνου. Με τη δύναμη του μπλε της λοβάτο. Μοναστηρίου 313 απέναντι από το Lidl. Τηλέφωνο 2310-510-398. Μαμά, η ύλη για τις εξετάσεις είναι τεράστια. Διαβάζω, διαβάζω και μετά τα ξεχνάω. Χρειάζομαι κάτι να με βοηθήσει, να ενισχύσει τη μνήμη μου. Μουρουνέλαιο Μόλερς χρειάζεσαι, αγάπη μου. Ο εγκέφαλος και η μνήμη θέλουν ωμέγα 3 λιπαρά και βιταμίνη D. Και το Μόλερς είναι πλούσιο και στα δύο. Θα σε βοηθήσει πολύ στο διάβασμα. Θα δεις. Μαμά, φέρε και για μένα. Έχω κι εγώ πολύ διάβασμα. Ωραία. Πετάγομαι στο φαρμακείο μας να σας φέρω. Το Μουρουνέλαιο Μόλερς βοηθάει στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και ενισχύει τη γνωστική ικανότητα, ενώ ενισχύει και τις άμυνες του οργανισμού. Γι' αυτό εμπιστεύομαι το Μουρουνέλαιο Μόλερς για τα παιδιά μου. Είναι ό,τι καλύτερο για μαθητές και φοιτητές που διαβάζουν και κουράζονται. Μόλερς, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Ρε παιδιά! Εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς.
Την Κυριακή 29 Απριλίου θα είμαστε όλοι στο Καφτατζόγλιο Στάδιο για το πρωτάθλημα Γερμανικού Ποιμενικού Ελλάδος που για πρώτη φορά γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Με συμμετοχές από όλη την Ευρώπη είναι χρυσή ευκαιρία να γνωρίσετε την πιο αναγνωρισμένη και όμορφη φυλή και να δείτε μερικά από τα καλύτερα σκυλιά του κόσμου. Επίσημος χορηγός της εκδήλωσης είναι η Royal Canin, η εταιρεία που προσφέρει εξειδικευμένες διατροφικές απαντήσεις για κάθε σκύλο και γάτα. Είσοδος ελεύθερη. Σε 100 μέτρα στρίψτε δεξιά. Ωραία. Συνεχίστε ευθεία. Κάνε λίγο κέφι. Έλα. Συνεχίστε ευθεία. Σκάσε ένα χαμόγελο. Εγώ. Σε 50 μέτρα φτάνετε στον προορισμό σας. Λίγνισε κορμάκι. Η διασκέδαση σε πάει από μόνη της στο Princess Hotel. Το Σάββατο 14 Απριλίου ο Λάμπης Ελληναίος. Και το Σάββατο 28 Απριλίου η Μαρία Κόνστα live με μεγάλες εκπλήξεις, δωρεάν είσοδο, ποτό και φαγητό. Στο Princess Hotel στη Γευγελή. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας η Χιουντάι Εσκιάδης Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου φροντίζει μοναδικές προσφορές για όλους εσάς με το Hyundai i20 με 11.090 ευρώ τελική τιμή και με 3 χρόνια σέρβις εντελώς, μα εντελώς δωρεάν. Και όταν λέμε εντελώς δωρεάν, μιλάμε και για τα εργατικά και μιλάμε και για τα ανταλλακτικά. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο 2310-596-596. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας από Γερμανία. Γεια σου, φίλε μου. Λοιπόν, παιδιά, δεν καταλαβαίνω καν τη συζήτηση γιατί να πάει ο Πάουκ ή γιατί να μην πάει ο Πάουκ να παίξει το τελικό του κυπέλου. Πες εσύ τι πιστεύεις. Είναι αυτά τα πράγματα. Ορίστε. Πες εσύ τι πιστεύεις. Κιάσε τι καταλαβαίνεις. Εγώ πιστεύω ότι ο Πάουκ θα πρέπει να το θεωρεί αυτό το παιχνίδι ως μια ευκαιρία να μπει μέσα στο γήπεδο με πάθος, να δείξει πραγματικά στο γήπεδο, ξέρει η καλύτερη ομάδα που είναι ο ΠΑΟΚ, η καλύτερη ομάδα. Δεν έχει συνηθίσει ο ΠΑΟΚ να παίζει με πάθος. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει συνηθίσει να παίζει με πάθος. Αν παίξει με πάθος θα είναι ένα καινούριο στοιχείο στο κομμάτι. Κωστή, πρέπει να μπει με τα μαχαίρια στο στόμα. Οι παίκτες πρέπει να μπουν παθιασμένοι. Επαναλαμβάνω, οι παίκτες του δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν ένα παιχνίδι τέτοιο σχέδιο. Με πάθος. Με πάθος παίζει η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ παίζει κατοχή, πλευροκοπή, τακτικά, ναι, ναι. Με γρήγορη πάσα. 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 Ναι. Ναι, με γρήγορη πάσα. Ναι, ναι. Με γρήγορη πάσα. Ναι, ναι. Με γρήγορη πάσα. Ναι,